Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Λίμπερο 107,4, εκπομπή που ακούτε, έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, εκτός Αργιών φυσικά. Από τις 9 μέχρι τις 11 με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντούλινγκ. Σήμερα ο Τάσος, λόγω μιας εξέτασης που είχε να κάνει, μην ανησυχείτε, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, πριν λίγο μιλήσαμε, δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαστε, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είμαι καλή παρέα για εσάς, έτσι, για τις επόμενες δύο ώρες. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας πρώτα τον Νίκο Παπαδόπουλο για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ του Άρη, αμέσως μετά τον Στέλιο Παπαντονίου από το ΠΑΟΚ Day για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα σχολιάσουμε μαζί και με τους δύο την επικαιρότητα σε Άρη και ΠΑΟΚ και φυσικά αμέσως μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές για να σχολιάσουμε μαζί οτιδήποτε θεωρείται σημαντικό να υποθεί και να σχολιαστεί στον αέρα από αυτά που είπα εγώ εδώ και θα σχολιάσω με τους δύο δημοσιογράφους ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς να αναδείξετε, έτσι. Λοιπόν, άρα να διαβάσω, καταρχήν να καλησπερίσω τον Νίκο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Νίκο. Γεια σας, Ζάχο. Ελπίζω να μην, καταρχήν να σε ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά όποτε σε έχω ζητήσει έτσι για βοήθεια, είσαι πάντα παρόν, έτσι, αυτό πρέπει να το πω. Να είσαι καλά. Η αλήθεια είναι αυτή και όντως, γιατί παίρνουμε ο προσωπικός χρόνος του καθενός, είναι υπερπολίτιμος και αυτό θα το καταλάβεις, τώρα στο λέει ένας παππούς, λοιπόν, ένας άνθρωπος που μεγαλώνει, είναι, μη γελάς, και εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σου έτσι, θα το καταλάβεις, πιστεύω, όσο περνάει ο χρόνος, γιατί τώρα θεωρείς ότι έχεις άπλετο χρόνο μπροστά σου. Και όντως έτσι είναι στην ηλικία σου, αλλά ο προσωπικός χρόνος του καθενός είναι, φίλε, δεν αγοράζεται με τίποτα, έτσι. Όσο καλά, πενάτα... νομίζω ότι και τώρα έχουμε πολύ προσωπικό καλά, χρόνο. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι σίγουρα λόγω δουλειάς. Έτσι και το ρεπορτάζ το απαιτεί αυτό και ιδιαίτερα σε μια ομάδα σαν τον Άρη που ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι είσαι ήσυχος, έτσι. Έτσι. Όχι, ένας φίλος μου, σωστά, ο Γιώργος Κοκκινάς, μεγάλο τρολ, λέει: αν θέλαμε να είμαστε, να διαλέγαμε μια ομάδα που θα, ήταν, θα είχαμε ηρεμία, δεν θα ήμασταν Άρης. Έτσι. Είναι πολύ σωστό αυτό το πράγμα. Αλήθεια είναι. Είναι πραγματικά μεγάλη αλήθεια, αν και αυτό το λέει με σαρκαστικό έτσι, τρόπο. Τον ξέρω εγώ γιατί μεγάλο τρολ. Λοιπόν, είναι όμως μια αλήθεια. Λοιπόν, πριν μπούμε στο ρεπορτάζ, θα σε παρακαλέσω 30 δευτερόλεπτα να περιμένεις για να διαβάσω τον βασικό υποστηρικτή της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, που για ακόμη μια βραδιά είναι η Mazda Μανατίδης, που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεση RX. Mazda Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Και προτεραιότητα πάντοτε τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάθη 205, γνωστό αυτό τηλέφωνο 2310 924 931 και θα σας λυθεί κάθε απορία σχετικά. Λοιπόν, Νίκο, καταρχήν, επειδή σήμερα άκουγα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, η αλήθεια, γιατί εκείνη ώρα έτσι ψιλολαγοκοιμάμαι λίγο. Σήμερα άκουσα όμως την εκπομπή. Έχουμε έτσι κάποια πραγματάκια. Καταρχήν πρέπει να διαφωτίσουμε λίγο τον κόσμο, γιατί θεωρώ λίγο πολύ ο κόσμος είναι λίγο μπερδεμένος με όλα αυτά που γίνονται όσον αφορά τη FIFA, το ελληνικό δίκαιο. Έτσι λίγο, αν μπορέσουμε, παρότι έχουν ακουστεί αρκετά, να δώσουμε έτσι λίγο με πιο απλά λόγια να καταλάβει ο κόσμος και σε ποιο σημείο είναι. Καταρχήν η πρώτη ερώτηση, αυτή που λέω εδώ και 2-3 μέρες, από επίσημα χείλη δεν την έχω ακούσει, επίσημα εννοώ δημοσιογραφικά χείλη. Αν ο Άρης περιμένει για να πάει στο ΚΑΣ το σκεπτικό ή έχει δικαίωμα ακόμη και σήμερα πριν λάβει το σκεπτικό να προσφύγει στο ΚΑΣ. Πρέπει να παραλάβει το σκεπτικό για να δει πώς πάρθηκε και αυτή η απόφαση για να διαμορφώσει ανάλογα την νομική του γραμμή προκειμένου να πάει στο ΚΑΣ. Αλλά έτσι κι αλλιώς φαίνεται κιόλας το τελευταίο διάστημα ότι ο Άρης έχει ρίξει το βάρος στην εξέβρεση μιας λύσης μέσω της κυβέρνησης, όχι ότι θα αφήσει το ΚΑΣ. Αλλά και το ΚΑΣ να μπει στην εξίσωση κάποια στιγμή. Πάλι το θέμα, πάλι ο δρόμος της κυβέρνησης θα είναι μια προτεραιότητα για την ομάδα, γιατί κρίνεται ότι είναι και ο πιο γρήγορος δρόμος αυτή τη στιγμή προκειμένου να διευθετεί το ζήτημα σχέση με το να πάει στο ΚΑΣ η ομάδα. Ναι, γιατί ξέρεις τι, γιατί το λέω εγώ συνέχεια αυτό το πράγμα, συνέχεια. Δεν διαρωτάμε, διότι και κάποιος που δεν γνωρίζει έτσι λέει: γιατί ο Άρης δεν έχει προσφύγει ακόμη, ρε παιδί μου, γιατί δεν έχει προσφύγει. Γιατί περιμένει να πάρει το σκεπτικό. Ωραία. Η απάντηση είναι απλή. Ναι, εντάξει, περιμένει. Αυτό, πότε αναμένεται όμως, όπως καταλαβαίνεις. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ακόμα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, φαντάζομαι ότι μόλις γίνει αυτό θα υπάρξει και σχετική ενημέρωση. Θα διαμορφωθεί και αναλόγως η νομική γραμμή και ανάλογα και ο Άρης θα
θα προχωρήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Και αυτό, εντάξει, το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάτι ακόμα σε αυτό το, όσον αφορά το μέτωπο του ΚΑΣ και το σχετικό της απόφασης, του επιτρέπει να κινείται και στο κομμάτι της κυβέρνησης, που και εκεί βέβαια πλέον υπάρχει αναμονή, αφού χθες δόθηκαν στον κύριο Γεραπετρίτη τα νομικά έγγραφα και ο φάκελος που ζήτησε ο Υπουργός Επικρατείας σχετικά με την υπερασπιστική γραμμή του Άρη και τη θέση του όλο αυτό το διάστημα όσον αφορά το διαχωρισμό των δύο ΠΑΕ. Και πλέον περιμένει ο Άρης το πρώτο αποτέλεσμα των επαφών του κύριου Γεραπετρίτη με τους ανθρώπους της FIFA πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Μας έδωσες, ήταν η επόμενη ερώτησή μου, που βρίσκεται το κομμάτι όσον αφορά το. Γιατί και παλαιότερα ξέρεις ότι στον Άρη, έτσι από υποσχέσεις γενικότερα, ιδιαίτερα από πολιτικούς, έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, έτσι, οι οποίες βέβαια τις περισσότερες φορές, μην πω πάντα, δεν βλέπαμε τίποτα σαν αποτέλεσμα. Και δεν θέλουμε να... Μα γι' αυτό κρατάει μικροκαλάσει ο Άρης σε αυτή τη φάση και μετά και από την τηλεδιάσκεψη που είχε ο Θόδωρος Καρυπίδης με τον Λευτέρη Αρβανή την περασμένη Παρασκευή με τον κύριο Γεραπετρίτη. Το σημαντικό εκείνης της συζήτησης ήταν η παρουσία του υπεύθυνου του Πρωθυπουργικού Γραφείου, του κύριου Δημητριάδη. Μια κίνηση που δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός ο ίδιος ενδιαφέρεται για αυτή την υπόθεση. Γιατί ο Δημητριάδης δεν πήγε μόνος του ξεκάρφωτος, α, θα μιλήσει με τον Άρη, τον Γεραπετρίτη, θα έρθω κι εγώ. Κάποιος τον είπε να πάει. Ναι, ναι, απλά... Είναι θετικό σαν σημάδι, αλλά όπως οι άνθρωποι του Άρη κρατούν μικρό καλάθι και πολλοί σου είπες και εσύ ότι στο παρελθόν πολλές φορές έχουμε δει δεσμεύσεις και λόγια από πολιτικούς. Έτσι, έτσι. Ας κρατάμε όλοι μας μικρό καλάθι σε αυτή την υπόθεση μέχρι να δούμε ποια θα είναι οριστική της εξέλιξης. Όχι, μία φορά μπορώ να πω τώρα, συνέχεια μου έρχεται αυτή η περίπτωση στο μυαλό, Νίκο. Μία φορά όντως βάλανε το χεράκι τους, όντως πολύ πρόθυμα κιόλας, όταν ήταν να πέσει ο Άρης από τη Β' στη Γ'. Εκεί ήταν πραγματικά, έφερε και αποτέλεσμα. Ήταν πολύ πρόθυμη. Πολύ πρόθυμη. Ναι, ναι. Και επειδή γι' αυτό σου λέω τώρα, ήθελα πραγματικά. Θα το αφήσω για το τέλος βέβαια, γιατί σε άκουσα όταν έβγαλες γραμμές σήμερα. Είναι και φίλος ο ακροατής, ο Θανάσης. Σου είπε, εγώ θέλω να σχολιάσω για τον Μεσχέ Κοκόρη. Θέλω να σχολιάσω, αλλά θα το αφήσω για το τέλος πραγματικά, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό, ξέρεις, αυτό το πράγμα. Για μένα, Νίκο, είναι σημαντικό, ξέρεις γιατί. Γιατί πρέπει να φέρεσαι, εγώ το λέω συνέχεια, να φέρεσαι. Όπως σου φέρονται. Εγώ, αυτό είναι κανόνα ζωής για μένα. Δηλαδή, ο Νίκος μου έκανε ένα καλό, προσπαθώ αντί για δύο, αν όχι δύο, δύο θα προσπαθήσω καλά να σου κάνω. Ενάμιση θα σου κάνω σίγουρα. Θεωρώ και ανάλογα φυσικά, αν κάποιος, έτσι, μου κάνει κακό, δεν θα πω ότι θα προσπαθήσω να του κάνω κακό, αλλά φυσικά δεν θα του κάνω και καλό, έτσι. Εμείς τον Άρη, πραγματικά αυτό το πράγμα. Και θεωρώ ότι όλοι το εκλαμβάνουν αυτό το πράγμα σαν αδυναμία, γι' αυτό και συνεχίζουν, φίλε μου. Και γενικά, και αυτό που σου λέω, και για εντάξει, είναι εγώ, δεν το κρύβω, και για το άλλο μέσο της πόλης, το Μετρόπολης, έτσι, για το Μέτροσπορ, τα μίντια. Θεωρώ ότι αυτό είναι αδυναμία και όταν βλέπει η αντίθετη πλευρά ότι δεν αντιδράς, θα συνεχίζει να γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα. Και όταν λέω να αντιδράς, εννοώ πάντα με νόμιμο και σωστό τρόπο. Ούτε ακρότητες. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι, έτσι, σε όλες τις περιπτώσεις. Μόνο για το θάνατο δεν υπάρχει λύση. Για όλα τα άλλα προβλήματα υπάρχει λύση. Έτσι, έτσι θεωρώ εγώ. Και όσο οι άλλοι βλέπουν ότι δεν αντιδράς, φίλε μου, συνεχίζουν το ίδιο τροπάρι και μάλιστα χειρότερο, λέω εγώ. Το συγκεκριμένο θέμα θα το προσεγγίσω για την ώρα χιουμοριστικά και θα πω, ας το αφήσουμε τελευταίο. Θα το αφήσουμε τελευταίο, σου το είπα. Σαν τις θέσεις που έχει συνηθίσει προεκλογικά. Σίγουρα θα το αφήσουμε τελευταίο, γιατί πραγματικά δεν το θεωρώ από τα πρώτιστα. Απλά επειδή μιλούσαμε για πολιτικούς, ήρθε έτσι η σφήνα. Εγώ δεν θα το αφήσω. Καταλαβαίνω. Εντάξει, έτσι άκουσα και με τον Θανάση, όπως σου είπα. Δεν ήθελες να. Δεν σε κατακρίνω, ίσα-ίσα. Απλά εγώ δεν μπορώ αυτούς τους ανθρώπους, φίλε. Δεν μπορώ το πρωί Γιουβέτσι, το απόγευμα Κοκορέτσι και το βράδυ Στουπέτσι. Πάμε. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, είπαμε για την περίπτωση για το ΚΑΣ. Περιμένουμε, όπως είπαμε, τα αποτελέσματα όσον αφορά την κυβερνητική παρέμβαση. Μια παρέμβαση η οποία, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, βασικά ώρες ζητάει να το δίκαιο του. Δεν ζητάει κάτι, ούτε να γίνει κανένας νόμος υπέρ του, ούτε να αλλάξει κάτι. Ζητάει να ισχύσει το ελληνικό δίκαιο, το οποίο φυσικά ισχύει μέσα στη χώρα. Έτσι, δεν ζητάει κάτι παράνομο. Να το πούμε αυτό για τον κόσμο, γιατί μερικοί μπερδεύονται και μερικοί θεωρούν ότι ο Άρης ζητάει κάτι από την πολιτεία. Έτσι. Αυτό είναι σημαντικό, νομίζω. Έτσι, όπως το εξήγησες, είναι και το απλό για να μπορέσει να το καταλάβει και ο κόσμος καλύτερα. Γιατί τώρα, αν μπούμε σε διαδικασία να εμβαθύνουμε, έχει πάρα πολλά νομικά πράγματα που μπορούμε να αναφέρουμε. Αυτό το οποίο ουσιαστικά λέει ο Άρης, κινήθηκε βάσει νόμου. Δεν γίνεται λοιπόν να ανακοινούμε βάση νόμου να έρχεστε και να με τιμωρείτε, ας πούμε.
Και αυτό έχει να κάνει και με την υπόθεση του Ντουρμισάη, αλλά και με το θέμα του Μπαν. Διότι υπάρχει μια νέα εταιρεία, υπάρχει μια παλιά εταιρεία. Είναι δύο, μπορεί να θεωρείται ως αθλητική συνέχεια, αλλά δεν θεωρείται νομική συνέχεια, διότι μιλάμε για άλλο αφημί, για μια άλλη ανώνυμη, για μια άλλη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία που δεν μπορεί να πάρει έτσι, τα χρήματα της παλιάς, όταν τόσα χρόνια πήγατε μια κατάσταση ξαφνικά τώρα να έχει τη FIFA και να λέει αυτό το πράγμα. Εντάξει, η λεπτομέρεια που μπορώ να παραθέσω εγώ, ας πούμε, με τα όσα γνωρίζω νομικά, που αναγκαζόμαστε λίγα-λίγα να μαθαίνουμε λόγω της κατάστασης, πρέπει στο δικαίωμα και μετά την πενταετία παραγράφονται. Εντάξει, είπαμε, έχει πολλά κενά αυτό το πράγμα και με τον δικαστή που σε δύο παρόμοιες υποθέσεις έχει βγάλει δύο διαφορετικές αποφάσεις. Γενικά δεν υπάρχει αναδρομική και έχει πολλά όπλα ο Άρης. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι θα πετύχει. Έτσι, πολλές φορές, ιδιαίτερα με αυτούς τους οργανισμούς, μπορεί να έχεις δίκιο και να μην το βρίσκεις. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Να περάσουμε όμως, όπως σωστά είπες και εσύ, γιατί σιγά σιγά πρέπει να περάσουμε και στο αγωνιστικό κομμάτι, έτσι. Σε 2,5 εβδομάδες θα έχουμε αγωνιστική κίνηση. Η αλήθεια είναι, αν κάτι δεν αλλάξει μετά την χθεσινή τηλεδιάσκεψη, θέλω έτσι να μας δώσεις μία εικόνα, εσύ που είσαι και κοντά στο ρεπορτάζ, έτσι. Αν σου λέγανε, παιδί μου, ο Άρης, δηλαδή είναι έτοιμος, θα είναι έτοιμος όταν ξεκινήσουν τα παιχνίδια, θέλοντας και μη θα είναι έτοιμος. Θα είναι ο Άρης, ας πούμε, που είδαμε, ξέρω εγώ, στη διάρκεια της χρονιάς, ένας καλός Άρης, αλλά ένας κουρασμένος Άρης. Βέβαια, τώρα δύο μήνες δεν υπάρχει αγωνιστική έτσι, κίνηση, οπότε το θέμα κούρασης δεν νομίζω να υφίσταται πλέον, έτσι. Όχι, εντάξει, θέμα κούρασης εννοείται δεν υπάρχει. Το θετικό είναι ότι με τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα, η ομάδα θα έχει μια εβδομάδα επιπλέον για να προετοιμαστεί σχέση με αυτό που υπολογίζει, διότι οι άνθρωποι του Άρη, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η κατάσταση, υπολογίζανε χοντρικά ότι χρειάζονται 3 με 4 εβδομάδες προκειμένου οι παίχτες βασικά να φτάσουν σε επιθυμητά, αποδεκτά, ας το πει ο καθένας όπως θέλει, επίπεδα φυσικής κατάστασης αλλά και αγωνιστικής ετοιμότητας. Το γεγονός ότι ο Άρης έχει μια επιπλέον εβδομάδα σίγουρα τον βοηθάει, όπως βοηθάει και όλες τις ομάδες, βέβαια. Δεν είναι μόνο ο Άρης άλλος σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα είναι ερωτηματικό, υπάρχει και για τον Άρη και για τους υπόλοιπους. Εγώ, όπως έλεγα για το απόγευμα, δεν νομίζω ότι ο Άρης θα παρουσιαστεί χειρότερος από ό,τι που ήταν πριν τον κορονοϊό. Δηλαδή το θεωρώ πολύ δύσκολο. Γιατί ξεκούραστος θα είναι, σίγουρα. Το θέμα είναι καθαρά να γίνει καλή δουλειά και σε επόμενες 3 εβδομάδες, κυρίως πάνω στο τακτικό κομμάτι, διότι πλέον μπαίνουμε και σε μια φάση όπου έχουν ξεκινήσει ομαδικές προπονήσεις, μπαίνει και μπάλα στο πρόγραμμα, μπαίνει και τακτική, να προετοιμαστεί ο Άρης κατάλληλα σε αυτό το κομμάτι, παράλληλα με το κομμάτι της φυσικής κατάστασης, το οποίο δουλεύεται έτσι εδώ και 2 εβδομάδες. Ωραία. Εγώ θα σου κάνω τώρα λίγο, εντάξει, θα σου κάνω λίγο τον κακό της υπόθεσης. Σε μερικές από αυτές τις ερωτήσεις δεν συμφωνώ, βέβαια, ή μάλλον συμφωνώ σε ένα σημείο, αλλά δεν μπορώ να μην τις κάνω, έτσι. Και είναι λογικές ερωτήσεις. Παραδείγματος χάρη, έχουμε 14 συμβόλαια που λήγουν, έτσι. 13. Βγάλω το Βέλεθ. 13 συμβόλαια. Ναι. Και μου λέει ο άλλος, και είναι λογικό να σου πω, μιλάω με ένα φίλο μου, δεν χρειάζεται να πω ποιος είναι, ο οποίος είναι λογική ερώτηση, αν και έχω εγώ έτσι μισή απάντηση, 3/4 απάντηση. Αυτός που έχει, από τα 13 συμβόλαια, που ξέρει, ρε φίλε, ότι λίγο πολύ δεν θα είναι του χρόνου, γιατί να βάλει το ποδαράκι του σε αυτά τα μάτς? Για πες μου. Γιατί πληρώνεται, ρε Σαχάρη. Καλά, ρε φίλε. Εντάξει. Γιατί πληρώνεται. Περίμενε, να σου πω κάτι. Εντάξει, φυσικά. Αν γίνονταν το Μάιο, γιατί να το βάζει το πόδι τη φωτιά, και πάλι θα λήγει το πράγμα. Μα και τότε θα ίσχυε. Εγώ δεν είπα ότι δεν θα ίσχυε αυτό το πράγμα. Εγώ δεν το λέω ότι. Ναι, εγώ δεν είπα ότι τότε δεν θα ίσχυε και ισχύει τώρα. Φυσικά και ίσχυε και τότε και τώρα. Λέω ότι αν κάποιο από αυτού πιστεύει ότι δεν θα είναι του χρόνου, θεωρεί ότι, ρε παιδί μου, η ομάδα τον έχει έτσι. Τουλάχιστον για τα παιχνίδια εγώ του Κυπέλλου λέω, έτσι. Το ένα παιχνίδι σίγουρα του Κυπέλλου. Ναι. Το οποίο είναι όλοι μας, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, είναι όλη μας η ζωή, έτσι. Η ποδοσφαιρική ζωή εννοώ. Εννοείται. Η φετινή. Ξέρουμε ότι. Καλά, ξέρουμε, στο μυαλό δεν μπορεί να είμαστε. Ότι θα τα δώσουν όλα, επειδή μου τουλάχιστον σε αυτό το μάτς. Πιστεύεις εσύ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο? Πώς το βλέπεις? Δηλαδή, οι παίκτες, η διοίκηση, ο προπονητής είναι σε αυτό το mood, αυτό θέλω να πω. Κοίτα. Άσχετα από το αλληλεγγύα τη συμβόλη. Είναι δεδομένο ότι το κίνητρο για την κατάξυση του κυπέλλου υπάρχει. Στον οποίο τα συμβόλαια ολοκληρώνονται. Είναι μια επιτυχία, είναι κάτι το οποίο αν το πετύχει, είναι θετικό τους. Έτσι. Και σίγουρα θα μετρήσει. Εντάξει, κοίτα, ο Άρης προ-κορονοϊού είχε μπει σε μια διαδικασία, άσχετα που είχε πολλές μέρες μπροστά, να σκέφτεται το παιχνίδι με την ΑΕΚ και σταδιακά να δημιουργεί ένα πλαίσιο προετοιμασίας γι' αυτό. Δηλαδή ακόμα και λίγο 24 ώρα μετά τον πρώτο ημιτελικό στο ΑΚΑ. Ναι. Με 2-1.
είχε 40 μέρες μπροστά του, και λογάρισε εκείνο το παιχνίδι και έβλεπε τη διαδικασία των play-off τουλάχιστον στις πρώτες 5-6 αγωνιστικές ως μια ευκαιρία να προετοιμαστεί για αυτά τα μάτσα. Το ίδιο θα κάνει και τώρα. Αυτά τα παιχνίδια τα οποία θα δώσει για τα play-off, διότι δεν νομίζω τα μάτσα του κυπέλλου τώρα να οριστούν στο πρώτο διάστημα του Ιουνίου, πιστεύω θα πάνε μετά τα μέσα Ιουνίου προς τα τέλη. Μη σου πω και αυτή η επαναληπτική. Δεν έχουμε κάτι επίσημο, λογικές θεωρίες κάνουμε. Ναι, αυτά τα παιχνίδια λοιπόν θα τα δει ως έναν τρόπο προετοιμασίας να βρει αγωνιστικό ρυθμό ώστε να παρουσιαστεί όσο δυνατόν πιο έτοιμος σε αυτό το match με την ΑΕΚ και θα πρέπει να είναι ακόμα πιο έτοιμος από ό,τι αρχικά μπορεί να ήθελε, διότι δεν θα έχει τον κόσμο. Ο Άρης με τον κόσμο ήρθε το προβάδισμα. Πλέον χάνει αυτό το προβάδισμα. Καλείται να διαχειριστεί ένα εις βάρος του σκορ, μια ομάδα η οποία θα έρθει και θα παίξει πάρα πολύ κλειστά λόγω της φιλοσοφίας του προπονητή της. Έτσι, ναι. Άρα θα πρέπει να είναι ακόμα πιο έτοιμος. Το θέμα βέβαια είναι να δούμε σε ποια κατάσταση θα είναι και οι ομάδες μέχρι τότε. Είδε και αυτό ένα ερώτημα, δεν μπορείς να το ξέρεις. Ναι. Α, γι' αυτό σε ρώτησα, επειδή μου εντάξει και εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις. Ναι. Επαναλαμβάνω, ούτε εσύ ούτε εγώ ούτε κανείς μας μπορεί να διαβάζει το μυαλό, το τι σκέφτεται ο κάθε ποδοσφαιριστής. Λέω, δεν έχει να κάνει με τη σκέψη, έχει να κάνει με την αγωνιστική τους κατάσταση. Αυτό αρχίζει να φαίνεται μετά τις πρώτες αγωνιστικές των play-off για να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι μέχρι να παίξουν τον επαναληπτικό. Είναι Νίκο και λίγο θέμα προσωπικότητας νομίζω του παίκτη. Ο άλλος μπορεί να πει αυτό που είπα εγώ, ας πούμε, που μου λέει ότι γιατί να βάλω εγώ το πόδι μου, να το πάρει ο Άρης, να μην το πάρει, και άλλος να θέλει να πει. Ναι, ρε, εσύ θα το βάλω ακόμη και να φύγω από τον Άρη και πελούχος, ρε παιδί μου, και να με γράψει ιστορία. Είναι και θέμα προσωπικότητας, νομίζω, και χαρακτήρα του κάθε παίκτη, έτσι, δεν νομίζω. Αυτό έχει να κάνει, όπως λες και εσύ πολύ σωστά, και με, τη χαρακτήρα και, με το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του κάθε ποδοσφαιριστή. Αυτό έχει να κάνει και με το θέμα του τραυματισμού, τώρα επειδή με πας και εκεί και είναι και αυτό ένα σημαντικό ζήτημα. Ναι. Το έχουν στο μυαλό του στον Άρη και πρέπει να το έχουν και όλες οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία του play-off, ότι ο κίνδυνος των τραυματισμών πλέον είναι πολύ πιο μεγάλος σε σχέση με πριν, διότι οι παίχτες όταν θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια θα προέρχονται από μια αγωνιστική απραξία 3 μηνών περίπου. Τελευταία μας θα δώσουν εκεί πέρα στα μέσα του Μάρτιν. Θέλει προσοχή και ίσως δούμε τον Ένινγκ, υπάρχει σαν σκέψη, δεν έχει συζητηθεί πολύ ακόμα, αλλά ίσως δούμε τον Ένινγκ να ανοίγει λίγο και το rotation και έτσι, τη διάρκεια των play-off να χρησιμοποιήσει λίγο παραπάνω για κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν τους υπολογίζει πολύ προ-κορονοϊού. Προκειμένου να αποφύγει τους τραυματισμούς και να κρατήσει και την ομάδα σε μια καλή κατάσταση ενώπιον του ημιτελικού με την ΑΕΚ. Δηλαδή, στην ουσία, αυτά τα οποία λέμε τόση ώρα οδηγούν στο πολύ απλό αποτέλεσμα, ότι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι ο Άρης μέσα θα αξιοποιήσει τη διαδικασία των play-off και των προπονήσεων, εννοείται αυτό το διάστημα και το επόμενο θα ακολουθήσει, για να προετοιμαστεί για εκείνο το παιχνίδι. Ναι, αυτό είναι ο πρώτος στόχος του, χωρίς να σημαίνει ότι θα μπει στη διαδικασία των play-off και θα είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Ναι. Αυτό νομίζω ήταν η επόμενη έτσι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, ότι ο Άρης είναι τουλάχιστον, θεωρώ εγώ, ο μόνος από τις τέσσερις ομάδες που διεκδικούν το κύπελο που θα είναι λίγο πιο αδιάφορος έως πολύ πιο αδιάφορος στα play-off, έτσι. Συγκεκριμένος στόχος δεν υπάρχει για τον Άρη στα play-off, να μην τρελαθούμε. Εντάξει, και εγώ θέλω μακάρι να βγει και το θετικό για τον Άρη είναι ότι η ΑΕΚ πλέον έχει κίνητρο για τη δεύτερη θέση. Ναι. Είναι τεράστιο είναι αυτό για μας. Έτσι, αυτό. Λογικό είναι αυτό. Και ο Άρης πραγματικά του δίνεται ευκαιρία. Και να, ας το πω έτσι, όχι να μονταριστεί, να σεταριστεί για αυτό το παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερη πίεση, για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, χωρίς να ζορίζονται οι παίκτες πραγματικά, γιατί είδαμε και στην Bundesliga προχθές ένα μάτς σε μια αγωνιστική, πόσο 8-10 τραυματίες ήταν ο απολογισμός από όλες τις ομάδες φυσικά, έτσι. Άρα ο Άρης νομίζω είναι ο πιο τυχερός σε αυτό το πεδίο από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν, τις άλλες τρεις ομάδες που θα διεκδικήσουν το κύπελο, έτσι. Το ένα πράγμα που κρατήσαμε την Bundesliga ήταν αυτό το κομμάτι των τραυματισμών που είπες και εσύ πολύ σωστά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα γίνει με ανάλογο. Μπορεί να μην έχουμε και καθόλου. Ναι. Έτσι. Ναι. Το άλλο πράγμα που κρατήσαμε είναι τη λειψία που μας πήγε κουβά. Αλλά, εντάξει, αυτή μια η λειψία σε πήγε κουβά, δεν πειράζει. Σοφάρισε, έφαγε. Δεν πειράζει. Δεν πηγαίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι μικρός, θα μάθεις ακόμη. Εμείς είμαστε μέσα στον κουβά. Χωμένοι δεκαετίες, μη στεναχωριέσαι. Τριανταρίζουμε, ρε Ζάχο, τι μικροί είμαστε τώρα, πλάκα κάτω. Σε αυτή την κουβέντα είχα σήμερα. 30 χρόνια εμείς παίζουμε στοίχημα, ρε φίλε. 30 χρονών είσαι. Για μας τρελάνεις. Τι 30, 32. Εμείς δεν προλάβαμε ούτε text ούτε τέτοιο με το τηλέφωνο. Πηγαίναμε με την τηλεκάρτα ένας-ένας και ακούγαμε Παρασκευά τα αποτελέσματα. Και έλεγε Midfield. Stockport. Και ξέρεις, το έλεγε σιγά-σιγά γιατί σου έτρωγε την κάρτα. Midfield. Stockport 0-1. Τον Παρασκευά. Ναι, πήγαινε ο καθένας ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο, δεν έτρωγε ένας στην τηλεκάρτα όλο ένας. Ένας, δεν υπήρχαν τότε ούτε text,
ούτε Max, ούτε κινητά, ούτε τίποτα, έτσι. Και μη σου πω, δεν ήμασταν στο νόμιμο από ό,τι κατάλαβες. Έτσι γελούς δεν υπήρχε καλά, νόμιμο όχι, τότε. Δεν υπήρχε και νόμιμο τότε στοίχημα. Λοιπόν, μόνο παράνομο. Λοιπόν, ωραία. Μία ακόμη ερώτηση πριν πάμε και προς το τέλος. Για αυτήν την, εγώ σχολίασα βέβαια χθες, για αυτή την περίπτωση που βλέπω το συνεχίζει ο κύριος. Δεν ξέρω το όνομά του, να μην το. Ο δικηγόρος Αρτιλάς. Ναι. Κύριος Μπαρτζόκη. Συνεχίζει κάτι δηλώσεις έκανε χθες. Δεν πήρε το μάτι μου πουθενά τι δηλώσεις του σήμερα. Σήμερα ούτε. Ναι, νομίζω ο κύριος Κούλιας μίλησε για αυτόν σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Κάτι είπε ότι. Εντάξει, όχι καλά λόγια. Να μην πούμε. Κοίτα. Εγώ το είπα και χθες, το είπα και σήμερα στην εκπομπή την απογευματινή. Αν παρουσιαστεί το συγκεκριμένο θέμα με σοβαρότητα, τότε ναι, θα ασχοληθούμε μαζί του. Οφείλουμε να ασχοληθούμε μαζί του. Αλλά με τον τρόπο που παρουσιάστηκε. Μόνο σοβαρό δεν είναι, ναι. Ναι, δεν μπορείς να το, δεν το μπορείς να το πάρεις σοβαρά το ρόλο αυτό το πράγμα. Με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό του, δεν μπορείς να το πάρεις σοβαρά αυτό το πράγμα. Πραγματικά εγώ γιατί. Εγώ έχω, ναι, πες όρισε, διακόψε. Και εγώ έχω μάθει, σε αυτή την εμπειρία που έχω, επειδή 10 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, ας πούμε, και ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι, ότι τέτοιες δουλειές δεν παίρνουν δημοσιότητα στην αρχή, παίρνουν δημοσιότητα προς το τέλος. Έτσι. Επειδή δεν πραγματικά και έκανα βλακεία που δεν το σώσα ή δεν το έκανα τουλάχιστον copy-paste να το σώσω και να το διαβάσω, διάβασα. Προφανώς, εντάξει, με επιφύλαξη το λέω ότι είδα κάτι γραμμένο, δεν άκουσα με τα αυτιά μου, ότι μίλησε ο κύριος Μπαρτζόκης, τέλος πάντων, για έτοιμα. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να μην γελάσω, φίλε, συγγνώμη. Ναι. Για τον Άρη με λαϊκή βάση, με αυτό, με εκείνο και ο κόσμος να έχει και ο κόσμος. Αυτό δεν ήταν κακό απαραίτητα, να υπάρχει, λέει, μέρος του κόσμου και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και λαϊκή βάση όμως, ο Άρης λαϊκής βάσης, πράγματα τα οποία έχουν δοκιμαστεί. Η λαϊκή βάση στον Άρη έχει αποτύχει. Ναι. Δεν ναι. μπορούμε να πάμε ξανά σε αυτό το μοντέλο. Δεν είμαστε έτοιμοι όχι μόνο ως Άρης, ως χώρα, για να πάμε στο μοντέλο της λαϊκής βάσης. Και μίλησε πρέπει και για διοκτήτες, μεγαλομέτωχοι και άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις. Και μίλησε για 6 εκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, αν κάποιος το διάβασε και φίλος και μπορεί να μου το στείλει τώρα άμεσα. Κάποιος φίλος θα το εκτιμήσω. Ναι, ο Καρυπίδης δεν το σκέφτεται καν να πουλήσει. Εντάξει, εδώ ο Καρυπίδης το διάβασε, γελούσε τώρα το όλο θέμα. Εντάξει, τώρα, ωραία, τώρα, για να κάνουμε έτσι λίγο φιλολογική, έτσι πολύ, πολύ καφενιακή. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι είναι λίγα ή πολλά. 6 εκατομμύρια, εντάξει, ο άνθρωπος έχει βάλει λεφτά, αυτός ξέρει, αυτός είναι ιδιοκτήτης, δεν είμαι εγώ. Δηλαδή, ο Άρης πόσο πολύ τελές, δηλαδή, με ποιο νούμερο θα είναι ικανοποιημένος ο κύριος Καρυπίδης. Δεν νομίζω ότι στο μυαλό του αυτή τη στιγμή έχει τις αρχές να πουλήσει την ομάδα, γιατί δεν έχει προκύψει και κάτι. Καλά, σίγουρα ρε παιδί μου, αλλά όλα όπως ξέρεις στη ζωή, όλα, αυτό είναι κανόνας, έχουν μια τιμή. Όλα έχουν μια τιμή. Όλα. Θα εκτός να το προσεγγίσει κάποιος για να τον ρωτήσει πόσο πουλάει. Σωστό, για να σωστό, σου πω τον αριθμό. Σωστό αυτό. Ναι, γιατί σου λέω διάβασα για 6 εκατομμύρια. Γιατί όσο περνούν τα χρόνια, ο Καρυπίδης βάζει λεφτά. Και όσο περνούν τα χρόνια, οι απαιτήσεις του ανεβαίνουν. Και είναι φυσιολογικό να το κάνει αυτό το πράγμα. Πρόσεξε με λίγο. Ναι, μέχρι να το κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί ναι, για μένα δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε και παραπάνω. Έτσι, εντάξει, ήταν φιλολογική. Είναι ευχή όλων μας κάποια στιγμή να εμφανιστεί ένας άνθρωπος που θα έχει πολύ μεγαλύτερη οικονομική υπόσταση από την Καρυπίδη και θα πάρει την ομάδα. Εντάξει, εννοείται αυτό. Και είναι και από ένα σημείο και μετά θα θεωρηθεί και φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Εντάξει. Όχι μόνο αλλά μέχρι να εμφανιστεί υπάρχει αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα. Και εγώ θα αναφέρω από πολύ συζητάμε. Και στην χθεσινή την εκπομπή την απογευματινή, να θυμηθούν όλοι, είτε ήταν εκεί πέρα, είτε το διαβάσανε στα site της εφημερίδας οπουδήποτε, μια ατάκα του Καρυπίδη σε μια συνέλευση στο Πόρτο Παλάς το 2015 νομίζω, που είχε πει ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Ναι, εγώ αυτό πάω μέχρι εκεί. Προς τιμήν του. Προς τιμήν του. Πάντα στο μυαλό μου. Δεν έταξε λαγούς και πέτρα χίλια. Έχει κάνει σωστά, έχει κάνει και λάθη. Εντάξει, αλλά λάθη δεν κάνουν μόνο αυτοί που έχουν πεθάνει και αυτοί που είναι στα σπίτια τους. Είπαμε και πολλά λάθη έκανε και πολλά καλά πράγματα έχει κάνει. Μην τα ξαναπούμε. Αυτό θα κάνουμε έναν απολογισμό όταν κάποτε θα αφήσει την ομάδα. Νομίζω ότι εκεί γίνεται το ταμείο, έτσι. Και βλέπουμε, ας πούμε, ήταν 5 χρόνια, 6, 10 χρόνια. Να σου πω κάτι για τον Καρυπίδη στο ζώο τα τελευταία χρόνια. Ο Καρυπίδης είναι αυτός που φέρνει πέρα δύσκολα ζητήματα που αφορούν το οικονομικό, αλλά καμιά φορά το χάνει λίγο στα πολύ απλά πράγματα. Τα οποία δηλαδή δεν με ένα τσάκ μπορεί να τα διευθετήσει. Ωραία. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να διορθώσουμε. Εδώ οι ρεπόρτερ. Και το λέω καλοπροαίρετα. Οι ρεπόρτερ τη εκπομπή με στέλνουν εδώ το απόσπασμα ακριβώς αυτό που ζήτησε ο φίλος Μαντρέας, να είναι καλό. Και λέει ο κύριος Μπαρτζόκης, Μπαρτζόκας, πώς το λένε, ο άνθρωπος. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι να μπει ουσιαστικά στη διοίκηση ο κόσμος του Άρη. Είναι ένα πρότυπο μοντέλο που θέλουμε να λειτουργήσει στον Άρη. Στη διοίκηση θα πρέπει να συμμετέχουν και να έχουν διοικητικές θέσεις ο κόσμος του Άρη και οι σύνδεσμοι.
Αν βάλουμε τον κόσμο της ομάδας και προχωρήσει αυτή η προσπάθεια, να κάνουμε μια ΠΑΕ λαϊκής βάσης. Θα συμμετέχουν στη διαδικασία την εκλογική όποιος θέλει να βάλει υποψηφιότητα και από εκεί και πέρα να βρίσκονται μέσα στην ΠΑΕ. Όπως επίσης θα πρέπει να είναι μέσα στο Συμβούλιο και δύο άτομα από τους βετεράνους του Άρη και μάλιστα από εκείνη την ομάδα που έκανε εντυπωσιακή πορεία και μπλα 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 μπλα, κούι σφυρός και τέτοιο. Ναι. Γιώργος Μπαρτζόκης. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα έτσι. Γενικά και είπε και άλλα πράγματα. Το μόνο που δεν διάβασα είναι το εύρος των χρημάτων που μπορεί να βάλουν αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους εκπροσωπεί, έτσι. Μόνο αυτό δεν διάβασα. Να πω την αλήθεια. Το σημαντικότερο δηλαδή. Εγώ στον πρώτο άκουσμα αυτών των πραγμάτων διαφωνώ, γιατί είναι πράγματα που έχουν γίνει και δεν έχουν φέρει τα αποτελέσματα. Έτσι. Εγώ πάντα είμαι υπέρ της πρόοδου και των νέων πραγμάτων, να σου πω την αλήθεια. Τώρα, αν αυτός ο άνθρωπος έρθει και φέρει και ρίξει πάνω σε ένα τραπέζι 50 εκατομμύρια ευρώ, εντάξει, μαγκιά, θα την πάρει. Αλλά άμα ρίξει 50 εκατομμύρια και θέλει και αυτά τα πράγματα που λέει, θα βάλω και εγώ, να σου πω την αλήθεια, υποψηφιότητα. Ναι. Γιατί αυτοί που ήταν τα τελευταία 20-25 χρόνια, νομίζω πιο ικανοί από μένα και από σένα και από κάποιους άλλους δεν νομίζω να ήταν. Οι περισσότεροι, πάνω από το 50%. Έτσι. Τουλάχιστον... Κάποιοι ξεκίνησαν καλά και το χάσανε συνέχεια, κάποιοι ναι. Δεν ξεκίνησαν ποτέ καλά, εντάξει. Έτσι, έτσι. Οι περισσότεροι δεν ξεκίνησαν ποτέ καλά, φίλε, λέω εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση που σε κόνω, εγώ ξέρεις ότι παρότι δεν είσαι του μπάσκετ, δεν μπορώ να μην κάνω, εγώ το αγαπάω το μπάσκετ, έτσι, ναι. Και πιστεύω δεν υπάρχει κανένας που μην το αγαπάει. Και βλέπω εδώ λέει τηλεδιάσκεψη, από All About Arts φυσικά, τηλεδιάσκεψη Γουλιέλμου, Διοικητικού Συμβουλίου, σκέφτεται τη μεταβίβαση των μετοχών. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση, Βλάν, ξέρεις κάτι, ας πούμε, αν μιλάς και με τον, τον Κάτζιο. Και με βάση και τα όσα μεταφέρει καθημερινά και ολοσχέτως από το σαριακό ραδιόφωνο του Κάτζιος, ο Άρης έχει ζητήσει από τον κύριο Γουλιέλμου την προηγούμενη εβδομάδα με δύο επιτροπές που του στάλθηκαν από ΚΑΕ και Ραστέχη να βρεθεί μέχρι την άλλη Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη. Και έγινε αυτή τη τηλεδιάσκεψη που λες και εσύ σήμερα. Mm-hmm. Και ο Γουλιέλμος ενημέρωσε ότι δεν πρόκειται να έρθει άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί στον Άρη περιμένανε και την άρση του μέτρου που απαγόρευε να μετακινηθείς από νομό σε νομό, τέλος πάντων, για να μην έχει πάτημα, ας πούμε, εκεί. Ο Γουλιέλμος προσέγγισε ότι σκέφτεται τη μεταβίβαση των μετοχών, να προχωρήσει μεταβίβαση των μετοχών Ραστέχνη, με τον τρόπο που θα αποφασίσει ο Ραστέχνης. Αλλά πλευράς Άρη θέλουν και θα πιέσουν ώστε να τελειώσει άμεσα το όλο θέμα. Δηλαδή... Ήταν στο κύριο Γουλιέλμου ότι περιμένουν την τελική του απάντηση μέχρι την Παρασκευή. Άρα λες ότι είναι πρόθυμος να δώσει συμμετοχές, έτσι. Ναι, αλλά δεν προκειτήσει να... Κοίτα, πρόσεξε με. Ο Γουλιέλμος είναι πρόθυμος να τις δώσω, αλλά δεν θα έρθει στον Ανοίκη. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία να συζητηθούν. Mm-hmm. Δεν μπορεί να γίνει μια τηλεδιάσκεψη από ένα τηλέφωνο. Πρέπει να είναι εδώ για να το κάνει αυτό. Βέβαια. Πάντως, έχω την πρόθεση να δώσω τις μετοχές μέχρι το δίνω τις μετοχές. Υπάρχει μια απόσταση, γιατί μιλάμε για μια διαδικασία που θα μπορούσε να την έχει κάνει εδώ και μήνες, αλλά δεν έχει προχωρήσει σε αυτήν. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο όπου εγώ το αναγνωρίζω ότι προσπάθησε, θα πω όμως ότι απέτυχε. Άρα λοιπόν πρέπει να βοηθήσει την ομάδα, την οποία έλεγε ότι υποστηρίζει όταν ήρθε και την ανέλαβε, mm-hmm. να έχει μια συνέχεια. Να κοιτάξει την επόμενη μέρα. Όσο λοιπόν κρατάει τις μετοχές, την εμποδίζει να ασχοληθεί άμεσα και ουσιαστικά με την επόμενη μέρα της. Και για μένα αυτό, δική μου γνώμη αυτό, είναι ύποπτο. Ο λόγος που δεν το έχει κάνει ακόμα τόσο καιρό και δεν έχει δώσει τις μετοχές. Εγώ, που ήταν το πιο απλό πράγμα που θα μπορούσε να κάνει. Εγώ, φίλε, δεν του πιστώνω τίποτα. Θα του πιστώσω είτε θετικό είτε αρνητικό από τη στιγμή που θα δώσει τις μετοχές και μετά από 35 δευτερόλεπτα, το λέω, δεν πειράζει. Κουράσει ο κόσμος, δεν πειράζει, το ξαναπώ άλλη μια φορά. Μου πει ο ερασιτέχνης Άρης πόσα χρήματα έχει βάλει ο κύριος Γουλιέλμος. Διότι εγώ δυνατό πραγματικά να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος έβαλε 2,5 εκατομμύρια ευρώ και δίνει τις μετοχές έτσι. Αν το έχει κάνει αυτό, φίλε, εγώ θα τον ανακηρύξω τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια το μεγαλύτερο αριανό παράγοντα. Αν έχει βάλει 2,5 εκατομμύρια και δίνει τις μετοχές έτσι, πραγματικά θα του ζητήσω και συγγνώμη. Που δεν είπα εγώ κάτι εναντίον του, λέω την απόδειξη θέλω. Δεν λέω κάτι τρελό. Πραγματικά τότε θα πιστώσω ή δεν θα πιστώσω. Τότε μόνο, έτσι. Νομίζω είναι ένα ερώτημα πολύ, πολύ εύλογο, έτσι. 2,5 εκατομμύρια και δίνει έτσι συμμετοχές, μου έρχεται λίγο, δεν ξέρω, κάτι δεν με κολλάει. Τι να πω, είναι η σούπερ αριανάρας. Μπράβο του. Μπορεί, να δούμε. Οκ, Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο, τίποτα τελευταίο, οτιδήποτε θέλεις να πεις. Όχι, αν έχεις να με ρωτήσεις κάτι όχι, άλλο. Όχι, Νίκο, καταρχήν έχω 25 λεπτά, έτσι, και στον αέρα περισσότερο, μισή ώρα έχω. Να σε ευχαριστήσω πραγματικά. Και να σου ευχηθώ να έχεις ένα καλό βράδυ, έτσι δεν ξέρω, θα βγεις, θα πας τίποτα. Και πού να πας, ακόμη κλειστά. Για τον Άρη δεν κουραζόμαστε, μιλάμε πολύ. Έτσι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος από το All About Άρης. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά
Στέλιος Παπαντονίου, έτσι, να ακούσουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Και φυσικά θα ανοίξουμε το τηλεφωνικό κέντρο, τις γραμμές, το 2310-287-38, για θα είναι ενεργό αμέσως μετά τον Στέλιο Παπαντονίου όταν μας δώσει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μείνετε συντονισμένοι στο Λιμπέρο 107,4. Επιστρέψαμε μετά και το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα στο Λιμπέρο 107,4. Βρισκόμαστε Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τις 11 η ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Να πω ότι μετά την εκπομπή σήμερα εκτάκτως δεν υπάρχει εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα, οπότε θα σας αφήσουμε παραπονούμενος. Ο Γιώργος λογικά θα βρει μια άλλη ευκαιρία να αναπληρώσει αυτή την ημέρα. Αυτό είναι σίγουρο, έτσι κι αλλιώς τι να την αναπληρώσει, που με τα 6 και τα 7 ώρα που κάνει τις βραδινές εκπομπές έχει αναπληρώσει όχι μία, πολλές εκπομπές. Λοιπόν, αλλά σίγουρα είναι ένα βράδυ χωρίς ζούγκλα, οπότε θα είναι ένα δύσκολο βράδυ. Λοιπόν, έχουμε όμως την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον Στέλιο Παπαντονίου από το ΠΑΟΚ Day. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίβερο 107,4. Τι κάνετε, πώς είστε? Πώς είμαι, καλά είμαστε, εντάξει. Να πω το φίλο που πήρε τηλέφωνο να κλείσει αν θέλει, διότι θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Στέλιο και αμέσως μετά θα βγάλουμε γραμμές. Αν θέλει να περιμένει, τι να πω. Είναι ζήτημα δικό του. Λοιπόν, Στέλιο, καταρχήν να σε ευχαριστήσω, έτσι, που είσαι έτσι στην εκπομπή, και εσύ το ίδιο ισχύει και για σένα, οπότε ζήτησα τη βοήθειά σου, πάντα πρόθυμος και πάντα έτσι στο καθήκον το δημοσιογραφικό. Εννοείται, εννοείται ότι είμαστε πάντα στο καθήκον για το ράδιο Μαρμίτα. Εννοείται. Εντάξει, έχεις ιδιαίτερους δεσμούς μου φαίνεται με το λογότυπο της εκπομπής, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι... Τώρα άμα πω ότι μεγάλωσε με Μαρμίτα, δεν θα ακουστεί ωραία, οπότε δεν θα το πω. Αυτό πραγματικά τώρα συνειδητοποιώ ότι όσο μας το λένε αυτό το πράγμα, πραγματικά συνειδητοποιώ ότι ακούγεται σαν να μιλάμε σε παππούδες. Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Ηλικιακά, εντάξει, παππούδες δεν είμαστε, αλλά μεγαλώσαμε αρκετά. Η αλήθεια είναι, Στέλιο. Διότι εσύ είσαι ακόμη και πιο μικρός και από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, οπότε τι να πω, άσε να μην λέω για ηλικίες, γιατί θα με πιάσει καμιά κατάθλιψη. Λοιπόν, ας αλλάξουμε θέμα και ας πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είχα τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, μας έδωσε ρεπορτάζ Άρη, κασ, μας, ξάς, όλα μας τα είπε. Βέβαια, όπως είπα και τον Νίκο, έτσι θα πω και εσένα, εκτός από αυτά λογικά που θα αναφερθείς για κασ, μας, οτιδήποτε υπάρχει, έτσι αν υπάρχει κάποιο νέο, να πούμε ότι σιγά σιγά πρέπει να μπαίνουμε και στα αγωνιστικά, αυτό είπα και στον Νίκο. Διότι σε 2,5 εβδομάδες έχουμε και αγωνιστική δράση, έτσι. Καλώς έχουμε, ναι, το πράγμα. Σέντρα. Έχουμε σέντρα και θα δούμε έστω να αλλάζει μπάλα 2 φορές, έτσι, 2-3 φορές. Οπότε θα ξεκινήσω από τα αγωνιστικά. Πάμε. Να πούμε πως εδώ και λίγο καιρό έχει γίνει γνωστό πως επιτρέπεται το ελληνικό κράτος οι ομαδικές προπονήσεις των ομάδων. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει μπει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία, καθώς αναμένει τα αποτελέσματα των τεστ κορονοϊού που έχει κάνει στους ποδοσφαιριστές του, προκειμένου να μάθει τα αποτελέσματα και μετά όλη η ομάδα του δικεφάλου του χωρά, από τους ποδοσφαιριστές μέχρι και το τεχνικό επιτελείο, να μπουν κανονικά στις ομαδικές προπονήσεις, να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους, προκειμένου να είναι έτοιμοι για την επανέναρξη του πρωταθλήματος της Super League, με τον ΠΑΟΚ κατά πάσα πιθανότητα να επιλέγει το πύλιο για να ξεκινήσει να κάνει την μίνι προετοιμασία του εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος, και γενικότερα προσπαθεί ο ίδιος ο δικέφαλος του φορά να βαδίσει σιγά σιγά στην κανονικότητα. Τώρα όσον αφορά τα εκτός γηπέδου, να πούμε πως σήμερα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως είχε προαναγγείλει πριν λίγες ημέρες, κατέθεσε καταγγελία κατά του δικαστή κυρίου Βριώνη, ο οποίος έκανε αποδεκτή την παρέμβαση του Ολυμπιακού στην Επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ. Την ίδια μέρα όμως το αξιοσημείωτο είναι πως δεν είχε κάνει αποδεκτή μια άλλη παρέμβαση από μια άλλη ομάδα, που είναι φάση και αντιφάση ουσιαστικά. Τα είχε προαναγγείλει εδώ και καιρό ο ΠΑΟΚ, οπότε κινείται κατά των αρμόδιων αρχών, κατά του κυρίου Βιώνη. Πού πήγε? Δεν άκουσα, sorry, λίγο Στέλιο, ναι. Πού έκανε την καταγγελία για τον κύριο Βριώνη? Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ναι, στα αρμόδια όργανα. Ωραία. Των δικαστών. Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ΚΑΣ, σήμερα ανακοινώθηκαν οι εκδικάσεις με το
με το ποιες υποθέσεις θα εκδικάσει το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο της Λοζάνης για τον μήνα Αύγουστο, όπου η εκδίκαση της υπόθεσης του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό δεν είναι εκεί πέρα. Mm-hmm. Κάτι το οποίο μένει να δούμε το πότε θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα θέλει να εκδικαστεί μέσα Ιουλίου η συγκεκριμένη υπόθεση και πριν την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος, γιατί όπως καταλαβαίνετε μια πιθανή εκδίκαση πριν το τέλος του πρωταθλήματος και όποια ποινή έχει θα καταλογιστεί στο τρέχον πρωτάθλημα και όχι στο επόμενο. Ναι, σωστό αυτό. Αυτά πάνω κάτω, δεν έχουμε κάτι άλλο. Να πούμε πως τρέχει και το θέμα του νέου τεχνικού διευθυντή στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Είναι θέμα ωρών να ανακοινωθεί νέος τεχνικός διευθυντής, καθώς έχει γίνει γνωστό πως η συνεργασία του δικεφάλου του Βορρά με τον Πορτογάλο Μάριο Μπράνκο δεν θα συνεχίσει και την νέα σεζόν. Ωραία. Δεν ξέρω κάτι για το αγωνιστικό, έτσι. Δεν θυμάμαι κιόλας, πραγματικά το είχα ρωτήσει. Ήταν μια ερώτηση πολύ εύστοχη ενός φίλου για τις άλλες ομάδες. Ήταν σαν Αργιανός, μου το είπε αυτό, μου το ρώτησε. Ο ΠΑΟΚ, έτσι, τους παίκτες που είχε εξωτερικό, λογικά όλοι είναι στην Ελλάδα πλέον, έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας εκτός του Κρέσπο να είναι. Εκτός από τον Κρέσπο, κανένας άλλος δεν mm-hmm. έχει φύγει στο εξωτερικό. Ο Κρέσπο, να θυμίσουμε πως είχε πάει στην Ισπανία και εγκλωβίστηκε εκεί λόγω του τραυματισμού του. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, όλοι οι ποδοσφαιριστές των Ασπρόμβρων είναι στην Θεσσαλονίκη. Δίνουν κανονικά το παρόν στις προπονήσεις της ομάδας στην Μεσήμβρια. Και αναμένεται και αυτοί αναμένουν να μπουν σε κανονικούς ρυθμούς όπως όλοι μας. Αυτό για το ΚΑΣΕ Στέλιο υπάρχει, δεν βγήκε η ημερομηνία το πότε εκδικάζεται, γιατί είπαμε θα γίνει κοινή εκδίκαση το και το δύο, έτσι. Ναι, νομίζω ναι. Ήταν και λογικό αυτό να γίνει, να το θέσει το ΚΑΣΕ, να μην κάνει δύο μεμονωμένες υποθέσεις που είναι πάνω κάτω για το ίδιο πράγμα. Οπότε δεν έχει βγει ακόμη έτσι, ούτε ημερομηνία ούτε τίποτα. Δεν έχει βγει. Όχι, δεν έχει οριστεί δικάσιμος mm-hmm. για το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο. Είμαστε όλοι σε αναμονή. Επίσης να πούμε πως, γιατί το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν διάφορα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε κοινή εκδίκαση με τον Ολυμπιακό. Να πούμε πως ο ΠΑΟΚ κίνησε τα νήματα ο ίδιος για να πάει η διαδικασία σε μια κοινή εκδίκαση ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού για την συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς μια κοινή εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης έχει σαν αποτέλεσμα να βγει το αποτέλεσμα πολύ πιο νωρίς από το αναμενόμενο και από ότι να γινόταν δύο εκδικάσεις σε δύο διαφορετικούς χρόνους που θα ήταν πιο χρονοβόρο. Που κάτι που τον ΠΑΟΚ δεν τον ευνοεί. Βέβαια. Δεν πρέπει να λήξουν οι υποθέσεις, να βγουν οι αποφάσεις για όλα. Για όλες τις υποθέσεις, έτσι. Όλες, όλων των ομάδων. Τόσο ώστε του χρόνου, όταν μπουν όλες οι ομάδες στο καινούριο πρωτάθλημα, να ξέρουν τι τους γίνεται, έτσι. Και από πλευράς αν υπάρχουν ποινές και από τα οικονομικά θέματα και γενικότερα όλα τα θέματα, έτσι γίνεται σε ένα σωστό πρωτάθλημα, σε ένα πρωτάθλημα που σέβεται και τον κόσμο και τις ομάδες. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα γίνει. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ελπίδα, αν έχεις καμιά πεθερά που τη λένε ελπίδα, να... Τότε είσαι δύσκολα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω, Στέλιο. Δεν υπάρχει και έτσι τίποτα ιδιαίτερο στο ρεπορτάζ. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Στον μπασκετικό ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι, όχι. Ακόμα προσπαθούν να μπουν όλοι σε ρυθμούς προκειμένου να δουν το τι γίνεται. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Στέλιο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ήταν ο Στέλιος ο Παπαντονίου από το ΠΑΟΚ Day. Θα ακούσουμε όμως τώρα το φίλο 23-10-287-38. Επαναλαμβάνω, 23-10-287-38. Ο φίλος είχε την υπομονή να περιμένει. Να τον καλησπέρισουμε. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, Glory. Glory, Magic. Τι, Final Four θα γίνει στο Europa League, μαθαίνω. Θα γίνει Final Four. Έτσι είπανε για το Champions League που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Με Final Four θα γίνει, λέει. Και το Europa. Και το Europa πού θα γίνει. Πού θα γίνει το Europa. Ήταν στο Gdansk, δεν ήταν να γίνει στην Πολωνία. Λεχ Βαλέσα, σοβαρά. Κάτι τέτοια, ναι. Εν τω μεταξύ, Ζάκο, άκου τώρα. Πάμε. Πώς παίζουν τα κανάλια στην Αθήνα, λένε ας πούμε, ο Ολυμπιακός διεκδικεί τον υποβασμό του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Ναι. Ενώ, πώς το περνάνε αυτοί, αφού έχουμε πει ότι είναι τρεις περιπτώσεις. Ναι. Ή απ' την άλλη δεν λέει ή μένουν οι βαθμοί, ναι. Ή μένουν οι βαθμοί ημίων,
ή λέει το ΚΑΣ πηγαίνετε κύριε πίσω να δικάσετε. Αυτό, συγγνώμη, όχι, όχι. Αυτά τα λέει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν ισχύουν. Αυτά τα λέει η πλευρά του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν ξέρω αν ισχύουν. Και ισχύουν. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Όχι, ναι. Ο Γιώργος μίλησε συνέχεια τώρα και φανώ ότι είμαι εμπαθής. Ο Γιώργος λέει ότι δεν υπάρχει ούτε μείον 7 ούτε τίποτα. Και να βρεθεί ένοχος ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμιά ποινή. Δεν ξέρω αν παίρνει κανένα μπόνους, να σου πω. Έτσι έλεγε ο Γιώργος. Από την Αθήνα το παιδί που δείχνει ας πούμε, να κατέχει τα. Όχι, εγώ ακόμη, ξέρω, καλύτερο, εγώ ξέρω. Ακόμη καλύτερο από αυτό που λες. Τι να σου πω, δεν είμαι νομικός φίλε, αλλά τι να σου πω. Δεν το γνωρίζω το θέμα. Όχι, αυτοί δεν το ξέρουν από κάτω καθόλου. Άμα είναι έτσι ο Ολυμπιακός, τότε γιατί προσέφυγε. Άμα δεν υπάρχει καμία τέτοια προσέφυγε. Ακριβώς. Μα ξέρεις τι, θα τους πει το ΚΑΣ, θα τους πει τι ήρθατε εδώ, ρε σύντρε, γελί να κάνετε. Για να δούμε. Για να δεν, δούμε. Υπάρχει, δεν υπάρχει περίπτωση υποβιβασμού. Τέλος πάντων. Για να δούμε. Για τον Κρέσπο που είπε ο Στέλιος. Ναι. Πώς θα έρθει. Και τι, δεν μπορεί να στείλει ο Σαββίδης κανένα ιδιωτικό αεροπλάνο να πάρει και να στείλει ένα αερόστατο. Τι έγινε, δεν μπορεί να στείλει ένα. Έλα, τώρα, ο Σαββίδης δεν έχει ένα ιδιωτικό αεροπλάνο. Έχει, ρε, συγγνώμη, ο Κρέσπο, συγγνώμη, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κιόλα. Μπορεί να παίξει, δηλαδή πέρα, ο τραυματισμός του τέλει αυτό να δεν το ρωτήσω. Δεν τα ξέρω αυτά, όχι λέω. Εγώ μένα στο θέμα που έμεινα αποκλεισμένο. Ο Κρέσπο ήταν απώλεια για την άμυνα του ΠΑΟΚ και η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί αυτό ο Ισλανδός, πώς το λένε που έχετε. Ο Ίγκασον. Ναι, δεν είναι σπουδαία πράγματα. Ο Βαρέλα είναι άλλο Βαρέλα από αυτό που ήταν πέρσι, η αλήθεια είναι. Ναι, ο Ίγκασον δεν είναι σπουδαία, αλλά τον κολάκι το έκανε στο Καραϊσκάκι. Το έκανε. Δεν το έκανε τον κολάκι. Τέτοιο έκανε το αυτοκολάκι ο Σα. Και εδώ μετά στο δεύτερο γύρο είδε τι έγινε. Ναι, το δωράκι εκεί του Γιανούλη. Εντάξει, έχουμε διάφορα. Εντάξει, θα γίνονται λάθη. Τέλος πάντων. Ναι, δεν γίνει λάθη, δεν μπαίνει για γκολ. Για πες και αυτό. Ναι, και για να σε ρωτήσω. Ναι, ένα λεπτό να πω κάτι. Τον κύριε Κοκόρη δεν σε ξέχασα. Μην νομίζω ότι σε ξέχασα. Θα παραφερθώ. Για πες. Να σε ρωτήσω. Ο Καρυπίδης στην καταγωγή είναι πόντιος. Νομίζω από το επίθετο αν κρίνω. Καρυπίδης. Λογικά. Ναι. Ναι. Είναι η σήμερα γενοκτονία των παιδιών. Μπράβο, δεν τα παρακολουθώ τα site του Άρη. Είδες, έβγαλε ανακοίνωση. Έβγαλε. Όχι. Α, ο Άρης έβγαλε. Στο επίσημο site. Δεν παρακολουθώ. Για να μην. Άκουσε, τώρα μιλάς σε έναν άνθρωπο, πρόσεξε. Εγώ είμαι και από πατέρα και από μητέρα και οι δύο μου γονείς είναι πόντι. Όπως είδες, εγώ δεν το ανέφερα. Είναι σήμερα η μέρα των γενοκτονίων των ποντίων. Εγώ είμαι από μητέρα, για πάμε. Κακώς δεν το ανέφερα, απλά θέλω να σου πω. Όχι ότι δεν νιώθω περήφανος που είμαι πόντιος, φυσικά και νιώθω περήφανος, αλλά. Περηφανότατος, όχι περήφανος. Βέβαια, αλλά ξέρεις, δεν είμαι αυτό. Ούτε, ξέρεις, ας πούμε που λένε, ούτε ποντιακά ξέρω να μιλάω, ούτε να χορεύω, ούτε τίποτα. Εγώ ρε φίλε, εντάξει. Ναι, φυσικά εντάξει. Τώρα, όχι, έβγαλε ο Άρης κανονικά. Αν μπει στο site της ΠΑΕ, έχει βγάλει ανακοίνωση, όπως νομίζω και όλες οι ομάδες. Ναι. Λίγο πολύ βγάλανε ένα, γιατί ήταν πραγματικά μια γενοκτονία, σφάχτηκε ο κόσμος. Ο Μαρινάκης σήμερα θυμήθηκε τη γενοκτονία. Και σήμερα είναι πόντιος. Αύριο θα αρχίσετε ο Ρώσος και τα κόλπα. Καλά, αυτά τώρα, εντάξει, τώρα ο καθένας τώρα. Τι να σου πει. Έγινε, Χριστάρα. Έγινε, άντε, καλή συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Τάχο. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα. Το όνομά σου λίγο. Έλα, δεν ακούγεσαι καλά το όνομά σου. Τώρα. Λίγο καλύτερα, ακούγεσαι ισχνά, ισχνά ακούγεσαι, στο βάθος. Τώρα ακούω, με ακούς. Τώρα καλύτερα, σε ακούω. Έλα, Κυριάκο, σε ποιος δεν έχω ξαναπάρει. Έλα, ναι, ρε, Κυριάκο, ναι, τώρα σε εντάξει, οκ, πάμε. Πάμε. Ο Τάσος δεν είναι σήμερα. Ο Τάσος έκανε μια εξέταση, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερα, μια έτσι, ρουτίνας. Εντάξει, αύριο θα είναι μαζί μας, έτσι. Ας τον αφήσουμε να ξεκουραστεί. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Κριτική δέχεσαι φυσικά, έτσι. Φυσικά, ρε, φίλε, τι είμαστε, και ο Πάπας είναι δεκτοκριτική, δεν το κατάλαβα. Για πες. Επειδή χθες δείξατε ένα θέμα με τον κύριο Αργιανό, να ξέρεις. Ναι, παίζει ρόλο, ναι. Ο Καρυπίδη. Ναι. Με το θέμα που δημιουργήθηκε με τη χειροδική, αν ήταν αλήθεια ή όχι, κατάλαβες. Ναι, είπε ο τέτοιος και είπα εγώ την άποψή μου, ναι. Είπε το έθεσε σαν θέμα ο Τάσος και σχολίασα εγώ, ναι. Ο Λίγων κρύφτηκες. Εγώ. Ο Λίγων κρύφτηκες. Γιατί κρύφτηκα. Τι δεν σου άρεσε από αυτό που σου είπα. Δύο είναι οι περιπτώσεις, λέω. Πες μου, να ακούσω τη δικιά σου και γιατί κρύφτηκα. Ναι, ναι, η προσωπική μου γνώμη είναι αυτή τώρα. Επειδή είμαστε Αργιανοί και λίγο δεν πρέπει ούτε και να κρυβόμαστε και να κριτικάρουμε και τον πρόεδρό μας. Πες μου την άποψή σου. Μίλες για τον πρόεδρο. Δεν νομίζω να έχεις ακούσει από πολλούς να λένε ότι δεν έχει καταφέρει για μένα τίποτα ακόμη και έχει και τη δεύτερη πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία του Άρη γραμμένη στην πλάτη του. Την έχει. Δεν νομίζω πολύ να το ακούς να το λένε αυτό το πράγμα. Μη μου λες εμένα για τον πρόεδρο και για κανέναν άλλον.
γνώμη δικιά μου είναι ότι ναι. αυτό που, που έκανε δεν είναι, δηλαδή που πήρε πίσω αυτά, αναλυτεύει ότι έχει γίνει στην αρχικυρωδικία. Κατάλαβες. Άρα το ίδιο με μένα είπες, άρα πώς κρύφτηκα εγώ, δεν το κατάλαβα. Αυτό που είπες, αυτό είπα. Θέλω να το συλλητέψω αυτό το πράγμα. Μα τώρα είπες, δεν ξέρεις αν έγινε χειροδικία ή όχι. Τώρα το είπες. Εγώ δεν είπα ότι δεν έγινε, είπα. Αν δεν έγινε. Ένα λεπτό να σου πω τι είπα. Είπα ότι αν δεν έγινε, μπορεί να μην έγινε, δεν ξέρω αν έχει κάνει δήλωση πριν ότι έγινε. Αν έχει κάνει δήλωση ότι τον χτύπησε, είναι κολοτούμπα. Αν δεν έχει κάνει, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα, έτσι αν έχει γίνει. Και κάνει δήλωση ότι τον χτύπησε και μετά τώρα. Ωραία. Αν έχει κάνει δήλωση, αν έχει κάνει δήλωση πριν ότι τον χτύπησε ο Μελισανίδης, αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι είναι κολοτούμπας, ή δεύτερον ότι ενεργεί για το συμφέρον του Άρη. Πιο ξεκάθαρη θέση από αυτή, από πού θα την ακούσεις, δηλαδή, πες μας, πώς σκεφτήκαμε. Γιατί έπρεπε να το στυλιτέψω εγώ, να σου πω κάτι, θα πρέπει να... Μα το λέω, τι σημαίνει. Γιατί έχουν περάσει, ακόμη και ο ίδιος ο Γράτας δεν θα το κάνει αυτό το πράγμα. Θα δω, φίλε, θα δω το από... Θα τελειώσει η χρονιά και θα σου πω, φίλε. Θα τελειώσει η χρονιά και θα σου πω. Αν κατάλαβες αυτό που σου λέω, κατάλαβες. Κάτι άλλο, είχα πει και τις προάλλες, γιατί αν έχει γίνει η εκαθάριση. Ναι. Ή αν είναι υποεκαθάριση η παλιά. Δεν έχει γίνει εκαθάριση, δεδομένο είναι αυτό ότι δεν έχει γίνει εκαθάριση. Άρα αν δεν έχει γίνει εκαθάριση υπάρχει προβλήμα. Γιατί υπάρχει προβλήμα. Δεν έχει γίνει, γι' αυτό και η ΦΥΠΑ μας έχει κάνει. Όχι, ίσα ίσα. Νομίζω και οι τέτοιοι το λένε αυτό και οι νομικοί. Μάλιστα και αυτή η κυρία, πώς τη λένε χθες που έκανε και τσάκ, η κυρία Πέννη, πώς τη λένε, δεν μπορώ να θυμηθώ συνέχεια το επίθετο της γυναίκας, είναι και ωραία γυναίκα. Λοιπόν, ότι ίσα ίσα είναι, αυτό είναι θετικό, διότι από εκεί μπορούν να διεκδικήσουν από αυτή που την πάει που δεν έχει καθαριστεί ακόμη, να διεκδικήσουν τα χρήματά τους αυτοί που τους οφείλονται, έτσι. Υπάρχει και περιουσιακό στοιχείο, το ρίσιο. Είναι βέβαια υποθηκευμένο από το ΙΚΑ, αλλά υπάρχει περιουσιακό στοιχείο που μπορούν να διεκδικήσουν από εκεί τα χρήματά τους. Αν είχε γίνει η καθάριση, δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν τίποτα. Έτσι. Εγώ έχω ακούσει όταν γίνεται μια καθάριση, πρέπει να αλλάξει το σήμα της ομάδος και το όνομα. Ωραία. Δηλαδή... Ωραία. Των αλωνών ομάδων έχει αλλάξει, φίλε. Πώς είναι δυνατόν να έχει ο Άρης μόνο πρόβλημα, για πες μας. Τη Σπάρμα έχει αλλάξει το σήμα. Παραθυράκια του συστήματος. Δεν γίνεται, φίλε. Τι θα πει παρά. Όχι, η Πάρμα δεν είναι ελληνική ομάδα. Η Πάρμα είναι ιταλική ομάδα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Είναι ιταλική ομάδα η Πάρμα και προφανώς δεν άλλαξε κανένα σήμα, ούτε καταστάσεις άλλαξε, ούτε γήπεδο άλλαξε η Πάρμα. Αν έκανε άλλο γήπεδο ενώ ήταν στη Γάμα Εθνική στη Δέλτα, δεν το ξέρω. Λίγο δύσκολο το βλέπω. Δεν άλλαξε τίποτα και ο ίδιος δικαστής για την ίδια υπόθεση έβγαλε άλλη απόφαση. Τέλος πάντων. Έχει αλλάξει το σήμα, αυτό έχω ακούσει. Ωραία, ρε φίλε. Εντάξει, και η Λάρισα το έχει αλλάξει και όφη. Τότε όλοι το έχουν αλλάξει. Τι να κάνω τώρα. Άμα το έχουν αλλάξει όλοι και έχει ο Άρης πρόβλημα, έχει δικαίως πρόβλημα. Τι να σου πω. Αλλιώς πρέπει ο Καρυπίδης να πληρώσει και να τελειώνει αυτό το ζήτημα. Okay. Φυσικά, αν φτάσει στο αμήν, φυσικά πρέπει να πληρώσει. Αν δεν υπάρχει άλλη λύση. Ναι, θα πρέπει να πληρώσει, αλλά πώς θα πληρώσει και όλο σε άλλο φυσικό πρόσωπο είναι πολύ περίπλοκη η περίπτωση, Κυριάκο, οπότε θα δούμε. Οκ, okay. Να σε ευχαριστήσω. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Κυριάκο, καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, Χριστό. Έλα, καλά με κατάλαβα, μπράβο. Έλα ρε φίλε, δεν ακούγωσουν καλά. Ναι, πάμε. Εντάξει. Ένα για πέρα βασικά να πω. Καλά έκανες. Και πιο πολύ με αφορμή αυτό που είπες στο σύνθημα της Manchester United, αφού δεν έχουμε και δραστηριότητα εκεί. Ο ύμνος είναι, γιατί. Ναι, ο ύμνος. Ναι, τον ύμνο. Ο οποίος είναι αμερικάνικο εμβατήριο, έτσι. Δεν το ήξερα κι εγώ. Είναι αμερικάνικο εμβατήριο. Θυμάμαι. Καντονά θυμάσαι που έπεσε στην Ισπανική Manchester United. Βέβαια. Ναι. Μια από τις αγαπημένες ομάδες στην Αγγλία. Το σύνθημα που λέγανε το Καντονά, ούα Καντονά που το φώναζαν τραγουδιστά, έτσι το ξέρεις. Δεν το θυμάμαι, δεν έχω και εντρυφήσει και ιδιαίτερα στα συνθήματα. Δεν θεωρώ ότι έχουν κερκίδες οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι φωνάζει όλο το γήπεδο, τραγουδάνε εκεί, πίνουν τις μπύρες και τραγουδάνε κάτι μακρόσυρτα συνθήματα 3,5 λεπτών το καθένα. Ξέρω εγώ τι άσπρο. Ναι, απλά έτσι για να πούμε, ρε παιδί μου, Manchester United. Ναι, ναι. Αυτός παιχταράς, να πούμε. Καλά, ο King. King Καντονά, είπαμε. Παιχταράς. Καντονά, ναι, όντως, από τους καλύτερους, δεν ξέρω, ίσως ο καλύτερος, εντάξει. Ήταν βασικός λίθος της
των συνεχόμενων πρωταθλημάτων της Μάντσεστερ. Έτσι και έχει και ομαδάρα βέβαια η Μάντσεστερ τότε. Τώρα είναι ένα καφενείο και μισό. Με έναν προπονητή, ο οποίος στον Άρη πιστεύω δεν θα ήταν προπονητής, αλλά τέλος πάντων. Για να μείνει στη Μάντσεστερ. Το Παλκαράκι δεν έχει εμπειρία. Εντάξει, δεν... Και τι να κάνω, και εγώ δεν έχω εμπειρία, ρε φίλε. Να κάτσω να σε κάνω το συνέχεια το ίδιο τέτοιο. Και εγώ δεν έχω εμπειρία, να κάτσω να σε κάνω εγχείρηση τότε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Αφού δεν μπορεί το παιδί, τι να κάνουμε δηλαδή. Ας πάει να κάνει το αγροτικό του αλλού και ας έρθει στη Μάντσεστερ. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις. Ο Αμερικάνος. Αυτός θα φάει το ξύλο. Δεν το φάω εγώ. Έχουμε καμία ενημέρωση για κύπελλο. Αν άκουσες, όχι ημερομηνίες, ούτε για πρωτάθλημα έχουμε. Έχουμε την ημερομηνία 6-7 Ιουνίου, ότι λογικά θα ξεκινήσει. Νομίζω τις επόμενες εβδομάδες πρέπει να βρεθεί. Την άλλη εβδομάδα θα μπουν και ημερομηνίες και λογικά, αν διάβασα σωστά, μέσα Ιουλίου θα γίνουν τα μάτια. Κοίτα, για το κύπελο ξέρω τι είναι, ρε φίλε. Θα γίνουν λογικά Τετάρτη ημιτελική, ξέρω εγώ, και την Κυριακή θα γίνουν τελικό. Κάπως έτσι θα γίνει. Ναι, ναι. Τι, δύο μάτς είναι. Τι να πω, δύο μάτς είναι. Ένα σου. Δηλαδή για τους ποδοσφαιριστές είναι να γίνουν το κύπελο και το πρωτάθλημα να μην τους έχει. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή τώρα. Θα γίνουν και τα δύο, Χρήστο. Και το πρωτάθλημα και το κύπελο, και αυτό είναι το σωστό, έτσι. Πρέπει να γίνουν και τα δύο. Με όσους κανόνες υπάρχουν και με τις παραμέτρους που θα ισχύσουν για όλες τις ομάδες. Δεν θα ισχύσουν για τις μισές, για τις άλλες μισές, άλλες. Ναι, ναι. Για όλες τις ομάδες το ίδιο πράγμα θα ισχύσει. Κλείσε. Ναι, ναι. Για ανανεώσεις έχουν κανένα νέο? Όχι, όχι. Είχα τον Νίκο, το ρώτησα, δεν έχουμε ακόμη τίποτα. Γι' αυτό ήταν και η ερώτηση. Μα αν άκουσες ότι το κίνητρο, εγώ θέλω να δω. Θέλω να δω το κίνητρο, έτσι. Αν υπάρχει το κίνητρο. Γιατί ένας παίκτης ο οποίος ξέρει ότι θα αποτελέσει παρελθόν, μία λογική έχει να μην το βάλει το ποδαράκι του. Ιδιαίτερα είναι. Ξέρω εγώ, είναι δεκατά του. Ένα κορμό, δηλαδή παίκτης. Το Ρόουζ, ας πούμε, το Γκάμα. Εντάξει, κοίτα. Ο Άρης έχει 3-4 καλούς παίκτες που μπορούν να κάνουν σε αυτό το πρωτάθλημα της πλάκα τη διαφορά. Δεν ξέρω αν τους κρατήσει όλους. Τους περισσότερους βέβαια πρέπει να τους κρατήσει. Αν δεν θέλουμε να ξαναρχίσουμε από το 0 πάλι, έτσι. Έχει καλή ομάδα ο Άρης. Έχει καλή ομάδα. Θυμάστε που λέγαμε να μείνει ο Φετβατζίδης, που έλεγα να μείνει και ο Ματέο. Άμα έχει το Ματέο σε αυτήν την ομάδα. Θα κάνει τις παπάδες. Κάτι ακουγόταν, φίλε, να δούμε. Κάτι ακουγόταν και για τον Ματέο Γκαρσία από τη στιγμή που ενδιαφέρεται η Γιούγκε για τον Ρόους, τι να σου πω. Ανάλογα, αν είναι συμφέρουσα η πρόταση, μπορεί να γίνει και καμιά τράμπα με τίποτα λεφτά, με τίποτα, δεν τα ξέρω αυτά. Δεν είμαι ούτε μάνατζερ, ό,τι ακούμε και ό,τι βλέπω. Η ομάδα του Ματέο Γκαρσία θέλει το Ρόους. Για τον Ερυθρό Αστέρα, ναι, δεν θυμάμαι το όνομα, Ερυθρό Αστέρα. Έτσι γράφονταν, έτσι γράφονταν. Τότε να σου πω. Αυτά σενάρια του δημοσιογράφου. Εντάξει, ό,τι είναι συμφέρον για την ομάδα. Να σε καλά. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σου, φίλε μου, το όνομά σου. Γιώργος, από τη Νέα Σμύρνη. Έλα, ρε Γιώργη, έλα, ρε φίλε. Τι έγινε, πώς πάμε? Καλά, ρε φίλε, δεν βλέπω να κάνω διάλειμμα. Λίγο δύσκολο το βλέπω, ναι. Πάμε. Θες να κλείσω και να πάω. Όχι, ρε, έχω γεμάτο στις γραμμές, δεν το για σένα. Δεν θα προλάβω να κάνω τίποτα. Έχω να κάνω και μια δουλειά στον υπολογιστή. Πάμε. Επειδή μίλαγε ο φίλος αυτός της Μάντσεστερ κάτι για τον Καρυπίδη και τον μίλαγε, εγώ έκανα την κλίση για να πιάσω γραμμή. Mm-hmm. Να επιβεβαιώσω ότι είναι πόντιος και έβγαλε και ανακοίνωση σήμερα. Έβγαλε, ρε, ναι. Είπα, έβγαλε ναι. Κανονικότατα ανακοίνωση. Ναι, απλά δεν το άκουσα γιατί έπιανα τότε. Ναι, έβγαλε, είπα, κανονικά στο site. Ναι, και εμείς Απανιώνιος βγάλαμε, ο πρόεδρος του Εραστέχνη, γιατί και εμείς. Εντάξει, γενικά να τιμήσουμε αυτή. Ο Πανιώνιος είναι και προσφυγικό σωματείο, έτσι. Εντάξει, λογικό είναι. Όλες. Τι κοίταξε αυτό, για μένα δεν υπάρχουν τώρα ο Τάβε ναι, και ο Τάβε. Ένα λόγο παραπάνω εννοώ. Ένα λόγο παραπάνω. Ναι. Φυσικά όλοι πρέπει εντάξει, να βγάλουν. Όλοι καταδικάζουμε, έγινε μια γενοκτονία. Έτσι. Και μακάρι να βρεθεί στο άμεσο μέλλον όσο πιο σύντομα γίνεται. Ήδη έπρεπε να βρεθεί μια λύση για αυτές τις ψυχές των ανθρώπων. Βέβαια, Γιώργο, για όλους δεν έγινε γενοκτονία. Για μερικούς, παρότι είναι Έλληνες, θεωρούν ότι δεν έγινε γενοκτονία. Βέβαια, ο καθένας έχει την άποψή του, έτσι. Εντάξει, όπως υπάρχουν και ιστορικοί, υπάρχουν και ανιστορικοί. Εντάξει. Ο καθένας είπαμε. Κρίνεται. Καθημερινά κρινόμαστε όλοι. Τα λεγόμενά του και τις πράξεις του. Πάμε, συνεχίζουμε. Τώρα για τον Καρυπίδη που λες, αν θες να. Μια κριτική για την ομάδα σου, έτσι. Ό,τι θέλει. Εντάξει, ναι, μίλαμε ελεύθερα. Άκουσε με, μίλαμε τα ίδια. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι Πανιώνιος δεν μπορεί να μιλάς για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ. Φυσικά. Εντάξει, οτιδήποτε. Δεν παίζει ρόλο από μια δύσκολη καμπή από γάμα εθνική σε ανέμβαση β και από β στην σωστό, α. Σωστό είναι αυτό. Και έβαλε και χρήματα. Οικονομική, ναι, οικονομική σταθερότητα όσο μπορεί να υπάρξει. Έτσι. Βέβαια ο άνθρωπος είναι συγκεκριμένο οικονομικών δυνατοτήτων. Αυτό είναι προς τιμήν του. Γιατί σου έχει φτιάξει μια ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια αφού στην αλφαεθνική. Καλή ομάδα. Πολύ ανταγωνιστική και πολύ καλή ποιοτική. Μου θυμίζει δηλαδή τον Πανιώνιο Πιτσακίρη.
Έκανε σωστές επιλογές, οι περισσότερες σωστές επιλογές έκαναμε μια καλή ομάδα. Αυτό είναι γεγονός. Και με λίγα λεφτά σε σχέση με τα λεφτά που έχουν δώσει οι άλλες. Καλά, δύο ναι, ομάδες, δεν, μα δεν μπορεί να φτάσει εκείνα τα ύψη ο Άρης. Ξέρω, αυτό, και αυτό είναι προς τιμή του που δεν έταξε παραπάνω. Αυτά του πιστώνονται. Και όπως θέλω να το πω αυτό, όποτε ο Άρης, γιατί σε αυτές τις χρονικές περιόδους είχε αρκετές φορές οικονομικό πρόβλημα, πάντα, όπως και τώρα έγινε, την τελευταία στιγμή τα έβρισκε τα χρήματα ο Καρυπίδης. Αυτό πρέπει να το πούμε, έτσι. Βέβαια, αυτό είναι το αυτονόητο. Είναι μεγαλομέτοχος και αυτό είναι σε εισαγωγικά ή και χωρίς εισαγωγικά, είναι η δουλειά του, έτσι. Αυτή είναι η δουλειά του. Όπως και εγώ πάω στο γήπεδο να υποστηρίξω, να βγάλω το λαρίκι μου για την ομάδα μου, αυτός οποιοσδήποτε πρόεδρος κουμαντάρει μια ομάδα και οφείλει να την έχει όσο δυνατόν πιο ανταγωνιστική. Έτσι, γιατί να είναι... για να μην πάμε πάλι στα μοντέλα των διαχειριστών στον Άρη, έτσι. Είπαμε να φύγουμε από αυτά τα μοντέλα. Κάθε επιχειρηματίας, είτε αυτός έχει μια ομάδα είτε μια επιχείρηση, πρέπει να είναι σωστός υποχρεώσεις. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Πάμε. Από εκεί πέρα όμως, Ζάχο, πιστεύω το χάνει κάπως το επικοινωνιακό. Δεν το έχει το επικοινωνιακό. Εγώ γενικότερα το έχω πιστό. Δεν το έχει το επικοινωνιακό. Ιδιαίτερα τον Άρη, εντάξει, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πέρασει ένα άλλο επίπεδο επειδή έχει έναν πιο πλούσιο ιδιοκτήτη. Ναι. Καλά, και εκεί δεν το έχουν το επικοινωνιακό. Εντάξει, το έχει σε μεγαλύτερο βαθμό, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Ή τέλος πάντων μπορούν και κινούν πιο εύκολα τα νήματα επειδή έχουν ένα εύρωστο παράγοντα. Καλά, αυτό είναι γεγονός. Εντάξει, ναι, αυτό είναι γενικότερο στην Ελλάδα. Το χάνει στο επικοινωνιακό διαχρονικά ο Άρης, όχι επί Καρυπίδη μόνο, αλλά τώρα επειδή είναι ο Καρυπίδης. Για πες, ποια περίπτωση. Δηλαδή, οφείλω να πω ότι φέτος τις χειρότερες διαιτησίες τις είχε ο Παναθηναϊκός και ο Άρης. Ο Παναθηναϊκός, μήπως, ο Παναθηναϊκός, μήπως τα μπερδεύεις με πέρσι τον Παναθηναϊκό. Φέτος ο Παναθηναϊκός κέρδισε 15 πέναλτι, έτσι, σου πληροφορώ. Τα κέρδισε, έλεγα καθαρά, και σε κάποια μάτς δεν είχε και καλή διαιτησία. Τέλος πάντων, δεν τα θυμάμαι όλα τα μάτς. Καλά, φυσικά, άμα είναι πέναλτι, δεν σημαίνει. Σαν εύρος, λέω. Είναι ο Άρης. Φίλε, μια ανακοίνωση. Δηλαδή, δεν έβγαζε. Δεν έβγαζε, όχι. Να δικήθηκες μια φορά, να πεις εντάξει το κάνω μόνο. Κατάλαβα τι λες. Την άλλη εβδομάδα θα ευνοηθώ. Okay. Παράδειγμα, εγώ που είμαι τελευταίος και εγώ δεν είχα μια τέλεια διαιτησία. Mm-hmm. Έστω η διοίκηση, η όποια διοίκηση που δεν τη γουστάρω κιόλας πολύ, για την τιμή των όπλων έβγαζε μια ανακοίνωση. Όχι ότι έβγαλε πολλές, αλλά τις έβγαλε. Έχεις δίκιο, δηλαδή, και τουλάχιστον από μένα ήταν κάτι το οποίο το σχολιάζω, ότι δεν μου αρέσει, ότι εγώ θέλω μετά, να βγάζει ανακοινώσεις, έτσι, ιδιαίτερα όταν αδικείται κατά φανέστατα. Το ότι γουστάρεις να έχεις και να μην καταχράζουν πλέον τον χρόνο. Κλείσαμε αυτό. Το γουστάρεις να έχεις φιλικές σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Φιλικές, δεν είπα κάτι παραπάνω, είναι δικαίωμά σου. Αλλά όταν εκπροσωπείς μια ομάδα με το λαό του Άρη, που έχει ένα λαό 500.000, δηλαδή είναι η μισή πόλη της Θεσσαλονίκης, εγώ, έχει ένα πολύ καλό αριθμό παδών. Ναι, νομίζω είναι. Μην γίνεις και το λες, ρε φίλε. Ήταν, γιατί... Αν εννοείς εκείνη τη δήλωσή του που στο One, πώς λεγόταν, νομίζω το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου του Άρη το κατέκρινε, έτσι. Δεν μπορεί να βάζει στην ίδια πρόταση, όταν μιλάμε για αδικία, τον Άρη και τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να μπαίνει στην ίδια πρόταση. Για μένα, πες, είτε είναι αυτό το κανάλι του Μαρινάκη, του Σαββίδη, κάνε μια συνέντευξη, δικαίωμά σου. Είδες που λέμε ότι δεν το έχει το επικοινωνιακό. Αυτό ακριβώς εννοώ. Για μένα, δεν μένα το έχει το επικοινωνιακό. Όπως και επίσης με το, τώρα με αυτό και κλείνω, με το καθιστώς εκεί με το Κάστορα που έχετε το θέμα. Ξέρεις τι, ένας παράγοντας, ένας ηγέτης, άσχετα αν έχει πολλά λεφτά ή λιγότερα λεφτά, πρέπει, ρε φίλε, να, πώς το λένε, να διαβλέπει, να είναι διορατικός. Συμφωνώ. Να προβλέπει. Εντάξει, αυτό και κλείνω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργη. Μην τα λες, δεν υπάρχει καλοπροαίρετα. Εφόσον μιλάς και επιχειρηματολογείς, δεν υπάρχει ούτε καλοπροαίρετα ούτε κακοπροαίρετα. Είναι η άποψή σου. Πάμε στον επόμενο φίλο. Δεν περίμενε. Στον επόμενο. Ούτε ο επόμενος περίμενε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Γεια σου, Θόδωρα. Θόδωρος, γίνεται. Έλα, ρε φίλε, καλά. Παλεύουμε, τι να γίνει. Λοιπόν, πάμε. Για τη σημερινή ημέρα και ω ΠΑΕ βγήκε ανακοίνωση και ο Καρυπίδης στο Instagram. Ναι, έβγαλε. Είπαμε και στο επίσημο. Instagram δεν έχω, να σου πω την αλήθεια, είμαι κατά τον φωτογραφία. Όχι, εγώ το διάβασα, ενημερώθηκα δηλαδή. Εντάξει, ήταν σίγουρο. Νομίζω και δεν έχει σχέση αυτό. Εκπροσωπεί και μια ομάδα η οποία έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην βγει. Πάμε. Πάει αυτό. Τώρα, άλλο θέμα που με ενδιαφέρει πολύ, γιατί βλέπω ακόμα ο κόσμος δεν είναι κατασταλαγμένος για το θέμα της εκαθάρισης. Δεν παίζει κανένα ρόλο απολύτως. Αυτό είπα κι εγώ. Ακούω Αριανούς ακόμα έχουν την απορία αυτή. Εντάξει. Κανένα. Και πριν από 2-3 μέρες βγήκε ο Μαστροθύμιος στο Γέλο, που ήταν, ας πούμε, 4 χρόνια την κρίσιμη περίοδο της εκαθάρισης και ασχολήθηκε ο άνθρωπος. Mm-hmm. Αυτός είχε επαφές και με το ΓΕΜΗ και με όλα αυτά και τα είπε. Δεν παίζει και αυτός κανένα ρόλο. Δηλαδή, πραγματικά από νομικούς
Πιστεύω ότι αυτό πιστεύει μόνο η Μαρούπα τότε. Να σου πω κάτι. δεν ξέρω όλα αυτά που έχουμε περάσει. Και δεν μιλάω τώρα. Τα τελευταία 20 χρόνια, λίγο πολύ ένα μικρό πτυχιάκι νομική το έχουμε αποκτήσει λίγο. Σίγουρα. Φοροτεχνική. Ακούω νομικούς. Ναι, έτσι έχουμε από πολλά. Έχουμε. Δεν επειδή είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πολύ στον κόσμο, αλλά πραγματικά δεν παίζει κανένα ρόλο και για μένα. Και έχει ακουστεί και δημοσιογραφικά. Αυτό είναι καλό το ότι είναι ακόμα ανοιχτή η καθάριση, έτσι. Μα δεν χρειάζεται να είσαι νομικός, σου είπαμε. Υπάρχει περιουσιακό στοιχείο, μπορεί να διεκδικηθεί. Α, θα μου πει κάποιος ποιος να πρωτοπάρει από αυτό, έτσι. Υπάρχει περιουσιακό στοιχείο, ας εκπληρωθεί, ρε φίλε. Νομίζω είναι του ΙΚΑ. Του ΙΚΑ, αλλά πόσο μπορεί. Δεν ξέρω πόσο χρωστάμε στο ΙΚΑ και αν η συνολική αξία του ακινήτου αυτού υπερβαίνει το χρέος μας στο ΙΚΑ και μπορούν να πάρουν κι άλλοι. Αλλά υπάρχει περιουσιακό στοιχείο. Πανάθεμά του. Ας το κάνω. Πόσα χρόνια είναι αυτό το ορίσιο. Λες και είναι της Manchester ή της Liverpool το τέτοιο. Δεν θα τρελαθώ. Έτσι. Τώρα, για που το βέβαια, θέμα... Σου δώσε μου λίγο εδώ, Δόδωρε. Που βέβαια είχε πει εδώ, να μην τα ξεχνάμε, για να λέμε και τα σύν του κύριου Καρυπίδη και τα μπλιν. Θυμάμαι καλά ότι είχε πει ο κύριος Καρυπίδης ότι θα το αγοράσει και θυμάμαι και το νούμερο. Αν πέσει 300 χιλιάρικα. 400 χιλιάρικα, που το θυμάσαι και εσύ. Είχε 300, πει, το... Εγώ 400, θυμάμαι τέλος πάντων. Είχε πει θα το αγοράσει. Άρα θα έδινε αυτά τα χρήματα. Βέβαια δεν έγινε, έτσι. Κοίτα, στα 600 χιλιάρικα είχε μείνει η τιμή. Από όσο ξέρω στο ΙΚΑ. Και από εκεί και πέρα... 600 το οριοθέτησε το ΙΚΑ, δεν υπάρχει κανένας, πέφτει η τιμή. 600 δεν λέει δεν το ΙΚΑ. 600 λέει το ΙΚΑ, αν δεν το ζητάει κανείς με 600, δεν μείνει στο 600. Στους αιώνες των αιώνων να μην. δεν ξέρω. Δεν γίνεται, δεν έχει λογική. Εσύ αν έχεις ένα, συγγνώμη, αν έχεις ένα δωμάτιο, ένα σπίτι για να τον νοικιάσεις και λες θέλω 1000 ευρώ. Και δεν τον νοικιάζει κανένας, δεν θα πας στα 800. Δεν ξέρω μεταξύ Καρυπίδη και ΙΚΑ αν υπάρχει κάτι παραπάνω. Γιατί αν σκεφτείς τις βελτιώσεις που έχει κάνει στο ρίσκιο και τα λεφτά που έχει ρίξει, θα μπορούσε αν τα, κάποιο μέρος από αυτά τα λεφτά να κάνει αυτό που λέμε με το ΙΚΑ. Ναι. Καλαβες. Καλά, δεν ξέρουμε πολλά, έτσι. Πολλά δεν ξέρουμε. Ναι, αυτό είναι ό,τι και δεν γίνεται να τα ξέρουμε όλα. Τα επιφανειακά βλέπουμε. Εμείς αυτό είναι η αλήθεια. Ναι. Τώρα το θέμα με το μπαν της FIFA, για μένα αυτό το θέμα... Είναι καθαρά κυβερνητικής απόφασης, έτσι, αυτό δηλαδή με τον κύριο Πετρίτη. Ναι. Από εκεί μπορεί να λυθεί. Γιατί, εντάξει, καλό και το κάνεις, αλλά βλέπεις τώρα εδώ, η υπόθεση του ΠΑΟΚ δεν είναι μέχρι τις 24 Αυγούστου. Πρέπει να πιέσουμε. Δηλαδή, το θέμα του Άρη θα πάει σίγουρα για Σεπτέμβριο. Πρέπει να πιέσουμε όλοι και πρόσεξε για ένα θέμα που έχουμε απόλυτο δίκιο. Δεν πιέζουμε για κάτι που έχουμε απόλυτο δίκιο και πιστεύω, κύριε Πετρίτη, που έχω ακούσει και από τον Τάσο ότι είναι και συνταγματολόγος. Σίγουρα και στις κουβέντες που θα κάναμε με τη μεριά του Άρη, στην τηλεδιάσκεψη, 100% θα γυμπεί το θέμα της, πώς το λέμε, το ελληνικό δικαίωμα. Να μην υπάρχει αναδρομική ισχύα. Ναι, καλά, εντάξει, άκουσε με. Εγώ θέλω το κράτος να υποστηρίξει τον νόμο του, έτσι, τους νόμους το του. Δίκιο, δεν θέλουμε κάτι διαφορετικό, ούτε νόμο να μας κάνουν, για μας ούτε τίποτα, έτσι. Και πρέπει να πιέσουμε κι εμείς σαν κόσμος. Για εντάξει, κορονοϊός, μορονοϊός, πώς λέγεται, μπορούμε να κατεβάσουμε άνετα χιλιάδες κόσμο. Μην τρελαθούμε κιόλας. Γιατί... Εντάξει, φτάνει μα, δηλαδή αυτός ο σύλλογος. Είμαστε σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους, στο ίδιο πλαίσιο με Λάρισα, ΑΕΚ και Όφη. Εντάξει, είπαμε. Είμαστε εκείνη την περίοδο που έλεγε ο νόμος ότι όταν διαλύεσαι κάνεις νέα καθαρή ΠΑΕ. Μπορούμε μετά, ας πούμε, αργότερα ο Βασιλιάδης έκανε νέο νόμο που λέει όσοι διαλύονται και ξανακάνουν ένα ΠΑΕ κολουθούν, έχουν το 50% των χρεών. Από το 16 νομίζω. Εμείς δεν είμαστε, ρε παιδί. Από το 16-17 νομίζω, 16. Ακριβώς, από το 16 και μετά, κάτι τέτοιο για 17. Mm. Ακριβώς, δηλαδή είναι όλα υπέρ μας. Εύκολα μπορούν να βρουν μια λύση. Εύκολα μπορούν να βρουν μια λύση. Δεν θα ανεχτούμε άλλη τέτοια, έτσι. Έτσι. Και αν είναι να πληρώσουμε, εγώ λέω να πληρώσουμε, ας πληρώσουμε και... Να μας δώσουν και εμάς τα 4-7 χρόνια πίσω όμως με κάποιον τρόπο, έτσι. Δεν γίνεται, ένα θέμα, δεν γίνεται και στα δύο να είμαστε χαμένοι, δεν γίνεται. Έτσι. Και για μένα ένα θέμα που πρέπει να γίνει και διερεύνηση και δημοσιογραφικά και από την ΠΑΕ είναι με το TMS αν έχεις ακούσει. Ναι, αυτό το TMS. Αν η πληροφορία ότι το TMS δεν έχει αλλάξει, έχουν δηλαδή η ΕΠΟ δεν έδωσε το TMS της καινούργιας ΠΑΕ στη FIFA και στην UEFA. Ποιος θα μας το πει αυτό άμα είναι αλήθεια όμως. Αυτό δεν ξέρω, πρέπει να ψαχτεί γιατί αν ισχύει και έχουν αλλάξει τις άλλες ομάδες που λέμε ΑΕΚ, ΟΦΗ, Λάρισα και δεν έχουν αλλάξει τον Άρη. Μιλάμε για πολλές αγωγές μετά στην ΕΠΟ, έτσι. Καλά. Πολλές αγωγές. Θα το δει το νομικό τμήμα της ΠΑΕ, έτσι. Δεν το δούμε εμείς. Έτσι. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά, φίλε. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλά, Ζάκος. Καλώς τον. Hello, Drooling. Hello. Τι γίνεται, ρε φίλε. Καλά είσαι πόντιος. Καλά, ρε φίλε. Κάνουμε τόσα χρόνια παρέα και με ρωτάς αν είμαι πόντιος. Καλά είσαι πόντιος και αριανός. Γρηγοριάδες. Καλά, εντάξει. Ότι δεν είναι αρκανή, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα καλά. Εντάξει.
Όχι Πόντιος, Ποντιάρας. Δεν φαίνεται. Από την κεφάλα δεν φαίνεται καταρχήν. Φαίνεται. Άμα τα ακούσει ο Πλήπηδας. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι πολλά από τα ιδρυτικά μέλη του Άριος σε είδη τελειώνουν. Ναι. Ξέρω εγώ. Εντάξει. Έτσι. Τι γίνεται. Και εσύ τις άλλες, θεός του πολέμου και οι Πόντιοι χαρακτηρίζονται ως πολεμοχαρείς. Έχουμε και τον Πυρίγχιο, έχουμε και τον Πυρίγχιο, έτσι. Σε κάτι πολύ καλό, λέει τον Πόντιο δεν τον κλαίνε. Mm-hmm. Όχλο, τον τραγουδάνε. Δεν έχουν τραγούδια, ξέρεις, πληρολόγια. Έχουν τραγούδια, πόλεμο γάρι και αυτά. Όχι, να φας τη γλώσσα σου, βρε κάτσε. Αλλά τριχύλα. Και εγώ όσους Πόντιους ξέρω, δηλαδή όσους έχεις φίλους, εγώ όλοι ο Αριανοί είναι. Τώρα σοβαρά δεν ήξερες ότι ήμουν Πόντιος? Όχι, δεν ήξερα, σοβαρά. Πλάκα μας κάνεις, δε. Όχι, ρε. Πατέρας, μητέρα, Ποντιάρες. Τι λες, ρε. Μητέρα μου όταν ακούει ποντιακά σηκώνεται και χορεύει. Αριανή κάργα, ε. Ναι, τι θα είναι, ρε φίλε. Το γονεί μου πλάκα. Η προπαγάνδα εδώ με στην πόλη μα έχει ζάει, μα έχουν ζαλίσει. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε, να έχει και εσύ. Για του άλλου, για την άλλη ομάδα, ακούω τον Πόντο. Φίλε, με κυρίζουν τα μυαλά. Ναι, ρε φίλε, να έχει και εσύ ικανού. Να έχει και εσύ ικανού και πολλού δημοσιογράφου. Ναι, ρε φίλε, στο επικοινωνιακό είμαστε έτσι φωτό πίσω και δεν έχει σχέση τώρα με τον Πάοκ Σαββίδη και πριν το Σαββίδη. Είχαν πολύ καλύτερο επικοινωνιακό έτσι, επίπεδο ο συμπολίτης. Κατά διαστήματα είχαμε και εμείς καλό επικοινωνιακό, αλλά κάπου... Γενικά, ρε, δεν λέω μία-δύο εξαιρέσεις, γενικότερα λέω. Είναι πολλά. Γενικότερα. Δηλαδή, επικοινωνιακό πρέπει να έχεις, αλλά πρέπει να στηρίζεται από τους πάντες. Για λέγε, ρε Γεσίνιο, πώς θα βλέπεις τώρα με την ΑΕΚ το ματσάκι, το ματσάκιο, αργεί βέβαια, αλλά... Αρχίζει 5-6... Ναι, αρχίζουν τα μάτσα. Καραντίνα, τόσο καιρό ρε φίλε. Καραντίνα, μιλήσεις πιο για μπάλα να. Μπάλα, και μπάλα. Τουλάχιστον δεν βάλαμε κανένα κηδό, είμαστε μπάλα. Λίγο συνένα. Στο γήπεδο. Άμα ισχύσει αυτό το. Όχι βέβαια τώρα. Αν ισχύσει αυτό το 20% που λένε. Δεν το σχολιάσαμε κιόλας για την καινούργια χρονιά. Σκέφτονται, λέει, το διάβασα, είπε και ο κύριος Σαββιανά. Ναι, φίλε, δεν κατάλαβα. Όταν πας στα θέατρα, όταν θα πας. Ναι. Θα πας ανά 3. Δεν με άφησες να σε ρωτήσω όμως. 20%. Το Χαριλάου πέσε. 5.000 θα σπέτσεις χοντρικά, έτσι. Γιατί, θα πας. Φυσικά και θα πάω. Και άμα βάλει γκολ και ο δίπλας αγκαλιάσει. Δεν ακούς. Νομίζω ότι δικαιούνται αυτοί που έχουν διαρκείας. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Τα χώνουν. Κατάλαβες. Φυσικά άμα πληρώνεις τόσα χρόνια. Πληρώνω. Άλλο σε ρώτησα. Δεν μου απαντάς όμως. Τρίτη φορά θα το ρωτήσω. Πας εσύ. Έχεις διαρκείας. Δεν είναι κακό στα επίσημα, έτσι. Και είναι δίπλα, βάζει γκολ ο Άρης. Και σε αγκαλιάζει. Τι κάνεις? Τι, χάθηκες? Εντάξει, αφού θα είμαστε... Τι θα είμαστε? Τι θα τον έχεις? Τι θα τον έχεις? Θα είμαστε μακριά, ρε. Άσε μας, ρε, ηγεσία. Άσε μας, ρε, φίλε μου. Είναι μακριά, είναι μακριά. Και είναι εντάξει, τώρα δεν θα είναι αυτό το μάτς. Είναι ο ημιτελικός με την ΑΕΚ και στο 95 κάνουμε το 1-0. Τι θα μου πεις, είναι μακριά. Επειδή εμείς πάσχουμε, το μόνο σίγουρο είναι ότι πάσχουμε από άριανο ιό. Το μόνο σίγουρο. Θα τον αγκαλιάσει. Άμα και καμιά γυναίκα τέτοια. Ο άριανο ιός είναι πολύ ισχυρότερος αυτού του ιού. Σωστά. Θα το σκοτώσει. Θα το σκοτώσει. Σαν άλλο αντισηπτικό. Δεν φοβόμαστε. Σαν αριανή δεν φοβόμαστε. Τι μίγα είναι αυτή, ρε παιδιά. Ένα μέτρο μίγα. Πώς μπήκε αυτή. Μας έκανες ρε ηγεσία. Δεν θα σε αγκαλιάσει ο άλλος, θα τον πείσου. Πάσχω από αριανό ιό, φίλε. Αριανό ιό. Σωστός. Άργιανο ιός. Άργιανο ιός. Ωραία ρε φίλε, να περιμένουμε τα μάτς έτσι, να ξεκινήσουμε το καλό. Πόσο? 6 με 7 λένε. Τώρα τις επόμενες μέρες νομίζω την άλλη εβδομάδα λογικά. 7 Ιουλίου. Λένε ναι. Άκουσα και αν θυμάμαι καλά χθες το είπαμε. Ή σήμερα με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, νομίζω χθες ότι θα τελειώσει, λένε, σκέψη να τελειώσει πρώτα τα play-off και μετά να γίνουν τα τίτλα. Δεν το... το κύπελο τι να αρχίσει, τρεις μέρες δουλειά. Εγώ και κοίταξε, το play-off φίλε, είναι μια ωραία προπόνηση για το κύπελο. Σωστός, το είπαμε και προηγουμένως, σωστός. Άσε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, δεν βλέπω τίποτα. Μπράβο ρε Γεσίνιο. Βλέπουμε μόνο κύπελο, τίποτα. Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό είναι μια ωραία προπόνηση. Δεν πρέπει να μας ξεφύγει φέτος, έτσι. Έτσι όπως το λες. Τεράστια ευκαιρία. Είπαμε, θα έρθουνε, θα χάσουνε μισό μηδέν και θα φύγουνε πίσω. Έτσι. Και χειροκρότημα. Και χειροκρότημα στο τέλος, έτσι. Χειροκρότημα υπότικο. Έτσι. Είναι τεράστια ευκαιρία. Ωραία, Νίκο. Ωραία.
Να σε καλά, Εγεσίν. Να, τέλειο, ναι. Λιβερπουλάρ αρχίζει και αυτή το πρωτάθλημα. Ποιος? Η Λιβερπουλάρ αρχίζει το πρωτάθλημα. Λιβερπουλάρ. Πάλι καλά, εσείς μας θέλατε να αρχίσετε να αρχίσετε, γιατί κάτι μου είπε μια φωνούλα με την να πέσει μαζί. Και προκειμένου να μην πέσει, δεν θέλατε να γίνει το πρόβλημα. Ρε ηγεσία, σε ξέρω 20 χρόνια. Αυτή η ερώτηση είναι για σένα και τον Χρήστο. Ναι, άκου, άκου. Θα το πω τώρα, θα το πω τώρα. Άλλη μια φορά να το έχω πει. Θα το πω τώρα ξανά στο, να το ακούσει ο κόσμος. 20 χρόνια σε ξέρω σχεδόν. Κάθε χρόνο το καλοκαίρι με έγραφε μάλιστα σε αυτά τα κινητά που έχει 8 ευρώ που συγχύζει το καθένα 9. Λοιπόν, με έγραφε. Ναι, παιδιά, ακούστε. 19 χρόνια συνεχόμενα. 19 χρόνια συνεχόμενα γράφει κάθε καλοκαίρι τη φωνή μου. Πες το αυτό, πες το να το έχω γραμμένο. Λέω το πω. Άμα πάρει, λέω. Ήρθε η ώρα. Α, ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, ήρθε. Και επειδή είναι φιλαράκι του προπονητή. Ποιο? Τη Λάιβερπουλ. Ο Ένικ θα σηκώσει και ο Ένικ. Πες το. Ποιο? Θα το σηκώσει και ο Ένικ, εννοεί. Θα το σηκώσει και ο Ένικ και βλέπω κανένα φιλικό μεταξύ πρωταθλητική κυπελούχου Ελλάδο. Λες τέτοια. Νόμιζα θα έλεγε με τη Λίβερπουλ να κάνουμε φιλικό να κάνουμε. Εντάξει, καφενείο είναι. Φιλικό με τη Λίβερπουλ. Με τη Λίβερπουλ. Ο πρωταθλητής Αγγλίας με τον κυπελούχο Ελλάδος. Είναι, μπορεί να γίνει. Να γίνει, θα πάμε στο. Εναντίον Κλοπ. Θα πάμε στο γήπεδο πίσω από τον Κλοπ, θα είμαι, θα γελάω. Να σε καλά. Οκ. Okay. Να σε καλά. Με τον ανηματέρ θα γελάμε έτσι καλά. Όπως είπε και ο Παπασταθόπουλος, είναι πολύ καλός για την παρέα ο Ένινγκ. Όχι, συγγνώμη, ο Κλοπ. Έτσι είπε, δεν το είπα εγώ. Ο Παπασταθόπουλος είπε. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μία ώρα συνεχόμενα μας πήρανε τα τηλέφωνα έτσι το ένα πίσω από το άλλο. Δεν κάναμε το διάλειμμα. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-12-87-38 για θα είναι και πάλι δικό σας. Θα μπω όμως, θα ξεκινήσω με την άποψή μου με αυτά που άκουσα τον κύριο Κοκόρη, τον αγαπητό έτσι. Υποψήφιο βουλευτή εδώ της πόλης μας, της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, ένα, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Εγώ επαναλαμβάνω, σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκω λάθος, όπως είπα και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, πιο πολύ στο πώς αντιμετωπίζει ο Άρης αυτές τις καταστάσεις και όχι στους ανθρώπους αυτούς. Μείνετε όμως συντονισμένοι, θα ακούσετε την άποψη λίγο, όπως φυσικά και το 23-12-87-38 για θα είναι ανοιχτό να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις εδώ, πάντοτε στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε για τα τελευταία έτσι, 25 λεπτά, μισή ώρα της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Πάντοτε στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ζάχος Ντρούλιν πίσω από το μικρόφωνο. 23-12-87-38. Λοιπόν, μου φαίνεται στο τέλος τον κύριο Κοκόρη, γιατί βλέπω είναι γεμάτο το τηλεφωνικό κέντρο. Δεν περιμένω φίλος, ούτε ο δεύτερος περίμενε. Καλησπέρα, φίλε. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, κύριε Βασίλη, τι κάνετε? Δόξα τω Πανάγαθα, το ίδιο έχουμε και για εσένα και για όλους τους Έλληνες που όπου γης που μας ακούνε. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη, να είστε καλά. Μέσω ραδιοφόρου και μέσω διαδικτύου. Σας ακούμε. Εγώ, αγαπητέ μου Ζάχο, είμαι μητρώστε και πατρώστε Μακεδόνου. Σήμερα όμως είμαι Πόντιος. Ναι, είναι ιδιαίτερη όπως μέρα σήμερα, έτσι. Να είναι όλοι οι Έλληνες. Εάν αυτά που ακούω με θρησκευτική ευλάβεια από τους αγαπητούς ακροατάς, με την εμβάθυνση στα θέματα τα ποδοσφαιρικά, τα νομικά, τα τεχνικο-οικονομικά και τα άλλα συναφή, δείχναμε το 1/10 της σπουδής μας και την επιδεψίληψη επί των θεμάτων της ιστορίας, τότε το άθλος μας θα πήγαινε καλύτερα. Είναι αυτό. Πολύ μεγάλη η σημερινή ημέρα. Δεν έχετε άδικο και από τον εαυτό μου το λέω πρώτησα έτσι, γιατί δεν ήμουν ιδιαίτερα, όχι ιδιαίτερα, την ιστορία γενικότερα έτσι, ούτε διάβαζα ούτε το είχα πολύ. Και είναι λάθος μου αυτό. Είναι ούτε μεγάλο. Πέρα. Να σου πω γιατί. Κλαίει και πάθη πολεμικά υπάρχουν. Δηλαδή και ένδοξες στιγμές και καταστροφές. Μιλάμε όμως για πόλεμο. Μιλάμε για μια αρμάδα ανδρών από τη μια μεριά και οι άλλοι από την άλλη και αντιμάχονται καλώς ή κακώς, δεν το εξετάζουμε και βγαίνουν οι απώλειες. Μιλάμε για μια γενοκτονία. Γυναίκες και παιδιά που δεν βρέθηκαν ποτέ σε πεδίο μάχης, ούτως έστε κάποιος να τα μισεί. Δεν υπήρχε καμία αιτία, καμία δικαιολογία
άρχισε το 1914, περιέλαβε τους Αρμένιους πρώτα και τους Ασσύριους, μία μερίδα των ποντίων αδερφών μας που για λίγο έφυγαν, αρκετοί από αυτούς ήρθαν εδώ και ξαναγύρισαν ύστερα πίσω. Το 1919, το 1922 στην Ιωνία, επεκτάθηκε τούτο στην Καπαδοκία, έφτασε μέχρι τους Σελευκίδες στη Συρία και τους Πτολεμαίους στην Αλεξάνδρεια. Συνεχίστηκε το 1955, το 1965 και τελευταία τώρα στην εποχή τη δική μας που πολλοί ενθυμούνται, το 1974 στην Κύπρο. Σήμερα είναι λοιπόν μια μέρα που έπρεπε, όπως κάνουμε όταν συμβαίνει κάτι στα γήπεδα ενός λεπτού στη γη, μία μέρα τουλάχιστον ο Ρωμιός να σιωπούσε, να έκανε μνημόσυνο στον εαυτό του. Διότι την ευθύνη μας κρύψαμε, είναι ο Έλληνες. Αυτή πέθανε. Και όλοι αυτοί οι αδικοχαμένοι, επιμένω διότι δεν ήταν πολεμιστές, δεν βρέθηκαν αντίπαλο με κανένα για τους μισή. Υπέστησαν αυτά που δεν υπέστη κανένα έθνος στον κόσμο. Ούτε καν οι Εβραίοι που τους πετούσαν μέσα στους φούρνους. Ναι, δεν ξέρω, κύριε Βασίλη, μιλάμε τώρα για, εντάξει, το έχω, αυτό είναι κάτι το οποίο γράφεται συνέχεια, μιλάμε για 353.000 κόσμο που σφαγιάστηκε, έτσι. Των ποντίων. Των ποντίων, ναι, για πόντιους μιλάμε. Μην παραξηγηθούμε, ναι. Όλοι είναι 1,5 εκατομμύρια σφαγιάστηκαν. Ναι, οι πόντιοι είναι 353.000 όπως λέτε. Επειδή αναφερθήκατε για τους Εβραίους, μιλάμε, οι Εβραίοι είναι ανάλογο νούμερο, είναι μεγαλύτερο, δεν γνωρίζω, γι' αυτό. Εκεί που πήγα στα κρεματόρια. Ναι. Όχι. Δεν μιλάμε, μικρότερο νούμερο δηλαδή από αυτό. Φυσικά. Γιατί, δηλαδή, αν ρωτήσουμε έναν άνθρωπο, δηλαδή στους 10 ή 8 θα ξέρουν οι 9 πιο πολύ αυτά τα πράγματα για το ολοκαύτωμα παρά αυτό το πράγμα. Παρότι είναι, όπως μας λέτε, πολύ περισσότερο τα θύματα, έτσι. Όχι ότι παίζει ρόλο, όχι ότι παίζει ρόλο, απλά θέλω να πω. Το ολοκαύτωμα των Εβραίων υπήρχε ένα έντονο κλίμα αντισημιτισμού για πολλούς και διαφόρους λόγους. Στους κύκλους των ναζιστών και γίνανε αυτές οι θηριωδίες. Ναι. Στους φούρνους όμως του Δαχάου, του Άουσβιτς, της Τρεμπλίνκα, του Μπέρκεμπελσεν υπήρξαν και πολλοί Έλληνες μέσα. Δεν ήταν Εβραίοι. Υπήρξαν χωριά όπως τα Κερδίλια, Κερασούντα, Κερασιά, εδώ δικά μας χωριά που ήρθε μετά την καταστροφή της Μικρασιατική, που οι Γερμανοί για πολλούς και διαφρόνους λόγους τους πήγανε πάνω. Εδώ έγινε ξαφνικά, χωρίς να υπάρχουν τάσεις πολεμικές των συνανθρώπων μας, συνελλήνων. Ναι. Δεν υπάρχει δικαιολογία μητέρα έγκυος να ξεκυλιάζεται, να βιάζεται, να κόβονται οι ρόγες και να γίνονται κομπολόγια. Και όταν έγινε η μεγάλη καταστροφή της Σμύρνης, επειδή αυτά που σας λέω εγώ δεν τα έγραψε ο Ζάχος και ο Βασιλής, τα γράψανε διπλωμάτες ξένων, άλλων κρατών. Εκεί που τον κόβαν κομμάτι-κομμάτι, το Χρυσόστομο της Σμύρνης, αυτό το παλικάρι που βλέπεις μπροστά στην Αγία Σοφιά, ενώ τον είχαν αγκαζέ οι Γάλλοι και τώρα θα σε πάρουμε εμείς δέσποτα να γλιτώσεις. Και λέει να γλιτώσω εγώ και να σφαγιαστεί, λέει, το ποιμιό μου. Τον πεταλώσανε. Από πάνω ήταν το προξενείο της Αμερικής με τον πρόξενο Χόρτον. Όποιος μπει στο State Department θα διαβάσει την αναφορά του. Σήμερα ντρέπομαι που είμαι εκπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους, γράφει ο Αμερικάνος. Αυτά πρέπει να σκεφτεί σήμερα ο σημερινός Έλληνας. Και πρέπει να ανάψει πρώτα ένα κερί στη δική μου, τη δική σου, τη νεκρή ευθύνη που την κρύψαμε τόσα χρόνια. Με το περίφημο ελληνικό δόγμα δεν διεκδικούμε τίποτε. Και όλο υποχωρούμε. Εάν υποχωρούσαμε, αγαπητέ μου, ο Λεωνίδας δεν θα ήταν εκεί. Η Ευρώπη θα ήταν περσική από τότε.
για αν επιχειρούσαμε, όλος ο κόσμος θα ήταν ναζιστές. Έναν ύπαρκτο κράτος φτωχευμένο τόλμησε ο κυβερνήτης του και είπε όχι. Διότι υπάρχει αξιοπρέπεια προς την ελευθερία και προς τον άνθρωπο. Ποια χρήματα, τα πολλά ή τα λίγα ή τα ανύπαρκτα, ποιος Υιός μπορεί να σταματήσει τούτο το πράγμα. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε εμείς οι πεζοί είναι ότι η ιστορία είναι ένα τριμερές συμβόλαιο γραμμένο και περιγραμμένο με αίμα που αφορά τους νεκρούς, τους ζωντανούς που διαχειρίζονται την ιστορία των νεκρών, αλλά δυστυχώς οι δύο μας και τους αγέννητους. Και αλίμονο όταν οι αγέννητοι γεννηθούν και βάλουν κάτω τα κεπτάπια και δουν τα σημερινά μας κατορθώματα, εντός εισαγωγικών η λέξη. Ωραία. Αυτά κύριε Βασίλη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και να είναι ευλογημένοι όλοι ο κρατές. Να είστε καλά κύριε Βασίλη, σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πραγματικά, εντάξει, μην το λέμε συνέχεια τον άνθρωπο τον... όταν μιλάει είναι καθηλωτικός ο κύριος Βασίλης, ιδιαίτερα για πράγματα, εντάξει, εγώ τίποτα δεν γνωρίζω από αυτά, έτσι, ξυλοαπελέκητος αυτά τα πράγματα. Και γενικά και το ηχόχρωμά του, η φωνή του και ο τρόπος που μιλάει, παίζει πάντα για μένα ρόλο ο τρόπος όταν λες κάτι, είναι πραγματικά καθηλωτικός. Ζητάω συγγνώμη από τον φίλο, εντάξει, αλλά ο κύριος Βασίλης νομίζω είναι μια έτσι, ιδιαίτερη περίπτωση, είναι σαν μια ζωντανή εγκυκλοπαίδεια, αλήθεια είναι. Καλησπέρα. Ναι, έλα. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Ο Χρήστος. Είσαι που τον πήρε χαμπάρι. Θα ρίς, με αυτόν τον άνθρωπο θα ρίς ότι είσαι καμιά έκθεση βιβλίου, ότι αναγνώσκει κανένα βιβλίο, κάνει καμιά διάλεκτο, μπερδεύει λίγο τα ραδιόφωνα. Δηλαδή, χρειάζεται, χρειάζεται και αυτό. Χρειάζεται. Εντάξει, αθλητικό είναι, ρε Χρήστο, αλλά. Κάνει διάλεκτο ιστορική και αυτά. Ναι, ρε Χρήστο, δεν μπορούμε να λέμε όμως 24 ώρες το 24ωρο μόνο για τέτοιο. Δηλαδή, μπορεί... Όμως είναι αθλητικό το ραδιόφωνο. Εντάξει, εντάξει, άποψή σου, τώρα, σεβαστή. Έχει πάμε. Άλλα ραδιόφωνα, θα μου πει ο άνθρωπος από το πρωί μέχρι το βράδυ παίρνει σε ραδιόφωνα και μιλάει. Εντάξει. Και λίγο πολύ αυτό το στυλάκι, το σεβάζουμε, το έτσι. Είναι θέμα γούστου. Εμένα μου αρέσει. Εντάξει, εσένα δεν σ' αρέσει. Είναι θέμα γούστου. Δεν θέλει ο άνθρωπος, αλλά δεν κάνουμε διαλέκτους. Εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρα, για μπάλες. Πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε. Ναι, κατά τα άλλα άκουσα και τον ηγεσία, ε. Ναι, δεν σου άρεσε ο ηγεσίας, έτσι. Καρφώθηκε μόνος. Γιατί, τι είπε. Μόνο που δεν μας είπε ότι πλήθηκε, που παρφουμαρίστηκε, ναι. Αρωματίστηκε, ναι. Για να περιμένει τα play-offs, να περιμένει τον Παρασάβα, να περιμένει τον Καραπαπά, να περάσουν από εδώ πέρα. Αδιάφορος. Σε όλα τα μάτσα, αδιάφορος είναι ο Άρης. Προετοιμασία, ναι, μόνο αυτό που δεν πλήθηκε, ετοιμάζεται, πλένεται για να περάσει από εδώ πέρα. Και με τον ΠΑΟΚ αδιάφορος είναι. Και με τον ΠΑΟΚ. Ύστερα λέτε ότι σας έχει σπανού. Μα σου λέω, αδιάφορος είναι και με τον ΠΑΟΚ ο Άρης. Δηλαδή, άκουσε με λίγο. Άκουσε με για να κάνουμε διάλογο. Λέει σπανού ότι κάνει χατηράκι ο Ολυμπιακός με 9-10 ομάδες σχεδόν όλο το πρωτάθλημα. Βέβαια, οι Ισπανού. Για να κάνουμε διάλογο. Ισπανού, τις τρεις χρονιές που είπε, επαναλαμβάνω ότι μία χρονιά ο Άρης σώθηκε γιατί ένα σούταρε στο δοκάρι, την άλλη έπεσε και την τρίτη χρονιά δεν ανέβηκε από τη Γάμα Εθνική. Πώς δεν είναι. 12 ως 15 λέει. Φίλε μου, 12 ως 15 λέει. Διαβάζεις το. Διαβάζεις. Εντάξει, 12 δεν έφτασε. Σαν τα δικά σου όντως. Εντάξει, ρε φίλε, έπρεπε να είναι παγωμένα Σιβηρία. Έχεις ένα δίκιο το έχεις. Ένα δίκιο το έχεις, γιατί έπρεπε να ήταν παγωμένα. Δεν έπρεπε να μην βάζουμε τίποτα, έτσι. Αυτό δηλαδή, δίκιο έχει. Γιατί το λέει αυτό το πράγμα. Ποιο λέει. Κάνουμε, να περάσει μπάι ο καθένας. Όχι, φίλε, όλα. Και με τον ΠΑΟΚ. Και με τον ΠΑΟΚ αδιάφοροι είμαστε, φίλε. Και με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, τι είμαι. Δηλαδή, ένα λεπτό. Άκουσε με λίγο. Εγώ απολογούμε σε εισαγωγικά για αυτά που λέω εγώ. Αν παίξει, δεν ξέρω τώρα πώς είναι οι αγωνιστικές, έτσι. Τρεις μέρες νωρίτερα, Άρης ΠΑΟΚ, πριν το ματς. Με την ΑΕΚ, εγώ εδώ θα είμαι. Αν δεν μπορεί να βάλει τα δεύτερα, τότε έχεις δικαίωμα να βγεις να με κράξεις. Εγώ. Τα δεύτερα. Τότε και εγώ θα πω ότι η κυρία Σπούλε έχει άδικο, κυρία Σπάνου αυτή, ότι δεν έχει κουλιασμένο του Ολυμπιακού. Ο στόχος του Άρη είναι καθαρά το κύπελο. Δεν μας ενδιαφέρει κανένα μάτς. Κανένα μάτς. Άκουσε με, κανένα μάτς στο play-off. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν ενδιαφέρει τον Άρη. Τον Άρη ενδιαφέρει το μάτς του ημιτελικού
και αν περάσει το μάτς του τελικού. Δεν τον ενδιαφέρει κανένα άλλο μάτς. Αυτό όμως είναι παραποίηση του ποδοσφαίρου. Γιατί είναι παραποίηση? Όταν το λέτε και από μόνοι σας ότι θα είναι. Εγώ το λέω. Εγώ το λέω. Δεν το... Ρε φίλε. Και όταν ο άλλος έχει στόχο το πρωτάθλημα και εσύ εδώ πέρα περνάει ο Ολυμπιακός μπάι, αυτό είναι. Ποιος πέρασε? Γιατί δεν περνάς εσύ μπάι και περνάει ο Ολυμπιακός? Γιατί δεν περνάς εσύ μπάι, ρε φίλε, και περνάει ο Ολυμπιακός? Ομαδάρα δεν έχεις? Γιατί δεν περνάς να μαζέψεις 3 και 4 γκολ? Με μένα πολύ υπερπάντων αγώνα. Γιατί υπερπάντων αγώνα? Τι θα πει υπερπάντων αγώνα? Ομαδάρα έχεις. Πέρσι με κέρδισες, γιατί δεν μας κερδίζεις? Στην Τούμπα. Καλά, κέρδισε με πρώτα στην. Κέρδισε με πρώτα. Ένα δίκιο το έχεις. Κέρδισε με πρώτα στην Τούμπα και μετά με κερδίσεις και στο Χαριλάου. Είναι και αυτό. Ένα δίκιο το έχεις. Ο ΠΑΟΚ είναι άλλο επίπεδο. Δεν το βλέπω. Δύο χρόνια δεν το βλέπω, φίλε, αυτό το επίπεδο. Σίγουρα. Μα σίγουρα άλλο επίπεδο είναι, αλλά δεν το βλέπω στα μάτς με τον Άρη. Άλλο επίπεδο είναι σίγουρα. Οικονομικό, εξωαγωνιστικό είναι άλλο επίπεδο, σίγουρα. Από το 8 μέχρι το 20, 12 χρόνια, έχει βγει 7 φορές δεύτερος, μία φορά πρώτος. Μπράβο, έχει πάρει 3 κύπελα. Μπράβο. Έχει πάρει 3. Μα σου είπα εγώ ότι είναι άλλο επίπεδο πλέον. Μα σου είπα, εγώ στο λέω. Σου είπα στα μεταξύ. Στα μεταξύ. Ρε φίλε, δεν ακούς, σου λέω. Εγώ το παραδέχομαι ότι είναι άλλο επίπεδο. Και οικονομικό και αγωνιστικό. Στα μεταξύ μας δεν φαίνεται αυτό όμως. Δεν φαίνεται. Γιατί δεν φαίνεται? Όταν παίζει υπερπάντων αγώνα. Α, εσύ γιατί δεν παίζει? Εσύ γιατί δεν παίζει υπερπάντων αγώνα με. Εσύ ρε φίλε, γιατί δεν παίζει υπερπάντων με τον Άρη? Καμάντζο κάνεις. Ρε Χρήστο. Είναι πιο χαμηλό επίπεδο και σε βλέπω από υψηλού. Γιατί παίξει και βάλε με 5 γκολ. Είσαι 3 κλάσεις καλύτερος. Γιατί δεν παίζει αμέσω. Όταν ακυρώνει ο Σιδηρόπουλος κανονικό. Είσαι Θεός. Είσαι Θεούλης. Εντάξει. Είσαι Θεούλης. Σεούλης. Αδικήθηκες. Στο Σιντούμπα αδικήθηκες, έτσι. Όντως, είσαι Θεούλης. Και στη ρήμη του λόγου σου, τι είπε στην αρχή, τι είπε μια αγανάκτησή σου, τι είπα. Τι είπε, φτάνει πια με τον Άρη. Αυτό λέω, φτάνει μια με τον Άρη. Με τα άδρα 44, ναι. Για να μην πληρώνετε και ζερίδιδες, μαλούδες, ξέρω εγώ. Ποιο άδρο 44. Το πληρώσαμε το 44, κάνεις λάθος. Το πληρώσαμε το 44, δεν ήταν παγωμένο, φίλε. Το πληρώσαμε. Το πληρώσαμε, δεν ρίξαμε πιστόλι. Το πληρώσαμε, φίλε. Ποιο? Να μην ξανανεύει. Ποιος? Για να μην έχει αυτά τα μπερδέματα. Ποιος? Με FIFA, ποιος? Και όλα αυτά. Ποιος να πάει στα τοπικά? Δηλαδή εσείς νομίζατε, πήγαμε στα τοπικά, φίλε μου, πήγαμε. Όσο και να θέλεις, όσο και να θέλεις, δυστυχώς ο Βλάξ Άρης πέθανε. Πέθανε ο Βλάξ. Ήσασταν τέτοιο, εντάξει. Ο Βλάξ Άρης πέθανε. Πέθανε. Τι λες ρε φίλε? Τι λες ρε φίλε? Σοβαρά? Ωραία, και εμείς θα τα αποποιούμεθα. Αποποιούμεθα, έχεις πρόβλημα? Τι λες ρε φίλε? Πού είσαι στον Μπέργαμο, ζεις εσύ? Στον Μπέργαμο ζεις, πού ζεις εσύ? Κάτι προπολεμικά που πήρες κάτι τέτοια. Δεν μετράνε εκείνα ρε φίλε. Δεν μετράνε. Μα δεν μετράνε εκείνα. Δεν μετράνε. Δεν μετράνε. Δεν μετράνε. Τι, μηδέν έχουμε? Μηδέν, μηδέν. Αφού χαίρεσαι, μηδέν. Τότε κάπως. Και πάλι κάπως. Είσαι Θεός, εντάξει. Είσαι Θεούλης. Μη στεναχωριέσαι. Εσύ μη στεναχωριέσαι. Άκουσε με. Ξεκαθάρισε εσύ την περίπτωσή σου με το ΚΑΣ και βλέπεις με τον Άρη. Ξεκαθάρισε, μη σου έρθει κανένα χαστούκι και βρεθεί στη Β'. Και τώρα πάλι έχεις να πιστολιάσεις καμιά δεκαπενταριά παίκτες. Κι όλο, κανένα. Μια χαρά πλήρωσα. Κοίτα. Κοίτα να πάει να πληρώσεις τη Sporting να πάρεις το Μίρσιτς. Ας τον Άρη. Ας τον Άρη. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε, φίλε μου. Σε ευχαριστούμε. Είναι γεμάτες οι γραμμές. Ακούστηκες. Εντάξει. Να σε καλά. Είσαι ένας μικρός θεούλης, όντως. Έχεις τόσα πράγματα με τον Άρη ασχολείς. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν έχεις μιλήσει και για κάτι άλλο, μόνο για τον Άρη. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Λίγο. Χαμήλωσε ή κλείσε το ραδιόφωνο σου ή τον υπολογιστή. Τι έχεις? Έλα, Ζάχο, με ακούς τώρα? Σ' ακούω, ναι, έλα, πάμε. Καλησπέρα, Αργιανός είμαι. Έλα, σ' ακούω, ρε φίλε. Το όνομά σου, αν θέλεις. Ο Άκης είμαι. Ο Άκης ο γνωστός, όχι. Ο άλλος Άκης. Δεν μοιάζει φίλος. Έλα. Όχι. Α, ναι, έχω ακούσει και έναν άλλον Άκη. Παίρνει, όχι, άλλο συνωνυμία. Πάμε. Για τον προηγούμενο πήρα. Α, στον προηγούμενο. Τον, ήταν, όχι, δεν θα πω τίποτα. Την άποψή του θα κρίνω, ρε παιδί. Πες, εντάξει. Ήταν η επιτομή του Παοκτσή. Εγώ δεν ασχολούμαι με τον Άρη. Δεν ασχολείται καθόλου. Αυτό φάνηκε. Δεν ασχολείστε καθόλου με τον Άρη. Εντάξει, λογικό είναι να ασχολείται. Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι, γιατί τον έκανε από αήτο ταμπλούχο, αήτο τετραμπαλούχο. Εντάξει, στο, στο πρώτο γύρο σε ισοφάρισε στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Εντάξει. Εκεί πέρα με τον Σιδηρόπουλο.
Τον αδείξω, εντάξει, τον αδείξω. Κοίτα ρε φίλε, θα γίνει η εκδίκαση του ΚΑΣ. Κοίταξε τα χάλια σου εκεί πέρα που θα σας πάρουν το περσινό του πρωτάθλημα. Κινδυνεύετε με υποβιβασμό. Θα σας πάρουν μέχρι και τα δοκάρια. Και έρχονται και άλλα από πίσω. Και άσε τον Άρη. Τον Άρη σε 5 μάτς από τη στιγμή που ανέβηκε, τον κέρδισε μια φορά στο 84. Σε 5 μάτς μεταξύ μας τα τελευταία 2 χρόνια, μας κέρδισαν ένα μάτς το 84. Ο Άρης του Καρυπίδη. Άκουσε με λίγο. Εγώ δεν λέω ο Αριανός να μην ασχολείται με τον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ, αλλά όχι πρώτα. Ρε φίλε, βγαίνεις, μιλάς 5 λεπτά και 4,5 για τον Άρη. Πες τα του ΠΑΟΚ. Πες αυτά τέτοιο και πες και στον μετώ. Φυσικά θα πεις. Συνήθεια από όλα. Αύριο, στο καφενείο ή στην καφετέρια θα σου πει: έλα, εγώ δεν ασχολούμαι με τον Άρη. Ποιος Άρη, εγώ δεν ασχολούμαι. Όχι, εντάξει. Φάνηκε αυτό, τώρα ασχολείται, δεν ασχολείται. Εντάξει. Λοιπόν, άκου φίλε, αυτούς τους έχεις κάνει σαν ομάδα. Έβλεπες παλιά κάτι Western που έβαζε F2 κάτι Σαββατοκύριακα. Έβαζε κάτι Σάββατο Western το μεσημέρι. Ναι. Άκου, πήγαινε το όμορφο το παιδί, ο Cowboys, ξέρω εγώ, σε κάτι επαρχιακές πόλεις εκεί πέρα. Mm-hmm. Τον ερωτευόταν η κοπέλα της πόλης εκεί πέρα. Τον έβαζε ο μπαμπάς να μαζεύει τα μοσχάρια. Και μόλις θα μάζευε τα μοσχάρια είχαν κάτι πυρωμένα σίδερα. Από και τα σημάδευαν. Τα σημάδευαν. Τα κουμπούσαν στα μοσχάρια και έκανε και έμενε σημάδι για μια ζωή. Αυτό τους έκανε, ρε φίλε, στο μέτωπο. Το οικόσιμο, αυτή την τεσσάρα στο μέτωπο θα την έχουν. Εντάξει, εντάξει. Να σε καλά. Εγώ, να σε καλά και να σε ακούμε και έτσι πιο τακτικά. Εγώ επαναλαμβάνω, καλό είναι το γόητρο, καλό τέτοιο. Εγώ, αν μου έλεγες, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι μειοψηφία, θεωρώ ότι είμαι πλειοψηφία, ιδιαίτερα από μια ηλικία και πάνω. Να χάσουμε στο Χαριλάου από τον ΠΑΟΚ φέτος και να πάρουμε το κύπελο, εγώ θα έλεγα να πάρουμε το κύπελο και να χάσουμε από τον ΠΑΟΚ. Αυτό για να μην νομίζουν κάποιοι κάποια άλλα πράγματα. Βέβαια, δεν αντιπροσωπεύω το 100% του κόσμου του Άρη, την άποψή μου αντιπροσωπεύω, έτσι. Λοιπόν, ένα λεπτό. Καλησπέρα. Hello. Hello. Δεν βγαίνει ο Άντριγου, αρχίζω και ναι. Καλά ρε Κωστή. Μα τι τον έχεις κάνει ρε φίλε να πούμε. Εγώ τι είσαι ίσα. Εγώ ίσα βάζω και τα ηχητικά του να πούμε εδώ πέρα. Όποτε βγαίνει ρίχνω και μια σφίνα. Μήπως πέφτει ο δίχτυς στο χρηματιστήριο και δεν μπορεί να τα αντέξει. Δεν μπορώ, λέει, είναι ένα ηχητικό που λέει εδώ είναι το χρήμα. Εντάξει, το χρήμα ρε Άντριου, τι θα το μαζί σου, θα το πάρεις. 100 χρόνια ζεις. Άντριου, μας λείπεις φίλε. Να βγει. Έχεις πακέτο. Πάμε. τι είναι αυτός ο σκύλος. Αυτός είναι ένας δικός μου. Μπουλντόκ είναι. Όχι. Ελληνικός χνηλάτης. Δεν ξέρω. Κουραστήκαμε ρε πάω και συνάδελφοι. Πάμε. Θα πεις τώρα. Στήμη, ψημυρία, κυγκρία, ρε, κυγκρινιά. Είπαμε, εντάξει, καθένας έχει τα γούστα του, τώρα τι να λέμε. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια, δεν κουράζει. Εννοείς το ποιο το χρήσιμο που είπε για τον κύριο Βασίλη, δεν κατάλαβα τώρα, να σου πω την αλήθεια. Για τον φίλο μας, το δικό μας, τον Παοξύρε, κάθε μέρα που είναι η αρρώστια τώρα αυτή η καθημερινή. Άκουσε Κώστα, εγώ το είπα και προηγουμένως. Δεν γίνεται, εντάξει, να σχολιάσει, ρε φίλε, και να πει και αυτά που λέει. Δεν είναι μόνο από τους δικούς μας, υπάρχουν δύο-τρεις Παοξύρες, κάθε μέρα την ίδια για τον ίδιο τον Αλκαβάρα. Άκουσε με, και εγώ θέλω να πω και θα πω. Και τον Τάσο θα τσιγκλίσω και αυτό θα τσιγκλίσει εμένα. Αν δεν γίνεται αυτό να είναι το πρώτιστο για σένα. Δεν μπορεί να είναι το πρώτο. Αυτό λέω, είπαμε τώρα. Δεν γίνεται αυτό. Θα έχουμε λίγο ένα κολλητήρι, αλλά είπαμε και πολύ να έχουμε. Πες αυτά που απασχολούν την ομάδα σου, αυτά αρχίζουν τα play-off τέτοιο και πες και για τον Άρη στο τέλος. Δεν σε πρέπει να μιλές. Γίνεται και όλο. Μα επί της ουσίας, ρε φίλε, κάποτε αυτό το κολλητήρι γινόταν γιατί οι ομάδες αντιπροσωπεύαν κάτι. Ναι. Το κάτι αυτό είχε πάρα πολύ το ελληνικό στοιχείο μέσα. Πλέον αντιπροσωπεύουν καθαρά τιμολόγια, εταιρικές αποφάσεις. Δεν μπορούμε να είμαστε στο ίδιο επίπεδο φανατισμένοι σε αυτό. Δεν το βλέπει όμως. Δεν ξέρω, Κώστα, τι ηλικία είσαι, αν επιτρέπετε βέβαια, έτσι. Μαζί είμαστε. Να σου πω κάτι. Δεν το βλέπει πλέον ο τέτοιος αυτό που λες. Έχεις ένα δίκιο, το έχεις. Αλλά δεν το βλέπει πλέον. Δηλαδή, ο 25χρονος, ο 30χρονος δεν το βλέπει αυτό το πράγμα που λες. Θέλει η ομάδα του να κερδίζει. Δεν τον ενδιαφέρει αν παίζει η Έλληνα. Όλοι θέλουμε να κερδίζει η ομάδα μας. Εντάξει, δεν δίνει πολύ. Το να θες να κερδίζει όμως, με το να θες να ξεφτιλίζει τον άλλον έτσι μόνο και μόνο που είναι μια άλλη ομάδα. Ναι, κατάλαβα. Φτάνει πολύ μακριά το θέμα. Ωραία. Okay. Έτσι, αυτό δεν μπορώ. Αυτό με κούρασε. Όπως επίσης με κούρασε, θα πω και για ένα δικό μας τις τελευταίες μέρες που έχει γίνει ο superstar της Κολοτούμπας. Ρε φίλε Χρήστο από Γερμανία. Μπορείς να αλλάζεις ομάδα κάθε τρεις και λίγο. Άκουσα. Μα όχι, ξέρεις τι γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος έβγαινε και έβριζε και έλεγε: εγώ θέλω να καταστραφεί ο Άρης. Εγώ θέλω να αποκάνει ο Άρης. Και βγαίνει και μας πουλάει μια τρέλα τώρα, τι ήταν Αριάνος, ρε εσύ.
Χρήστο, πάρε τηλέφωνο. Καλά, για σένα θα κάτσω περισσότερο. Εσένα θα κάτσω περισσότερο. Δικό του μήμα, ρε, ψυχοκατάλληλο. Ναι, αλλά άκουσα λίγο και ο Άντριου δεν ήξερε ότι ο αδελφός 37 χρόνια ότι είναι Ολυμπιακός ο αδελφός του. Ο αδελφός δεν το άκουσα αυτό να σου πω. Βέβαια. 37 χρόνια λέει, δεν ήξερα, λέει ότι είναι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός του. Έχει αδελφό που το οποίο είναι Ολυμπιακός και δεν το ήξερε. Ναι, έτσι είπε. Υπάρχει νομίζω και γενικό, δεν ξέρω πώς θα έχει τηλεφορήσει ο Χρήστος εδώ. Νομίζω για έναν ανιψιό, μήπως είναι αυτό. Όχι, ο αδελφός σου στην Πάτρα, στην Πελοπόννησο, κάπου είναι. Και δεν ήξερε ότι είναι. Μετά από 35 χρόνια τώρα, τι ομάδα είσαι, και λέει Ολυμπιακός. Ολυμπιακός! Ναι. Το χάσα αυτό το πράγμα. Βέβαια, βέβαια. Πες το Γιώργο την άλλη φορά. Σήμερα δεν έχει Γιώργος αγορά υπόψη. Θα σα αφήνουμε. Καλή σα συνέχεια και λίγο χαλαρώστε. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Καλά είναι, καλά είναι. Είπαμε να υπάρχει και λίγο ένταση, αλλά να υπάρχει. Είπαμε. Να βλέπουμε πρώτα τη δικιά μα καμπούρα και μετά και του άλλου. Εγώ το λέω για όλου αυτό, έτσι. Έλα φίλε, καλησπέρα. Γεια σου ρε Ζάχο. Θανάσης, είσαι ο ιδανικός πραγματικά. Όσο θέλεις θα πάμε. Όσο θέλεις. Όχι. Γιατί? Για ένα λεπτό μόνο θέλω. Όχι, να έχουμε ώρα, μη στεναχωριέσαι, δεν υπάρχει μετά εκπομπή. Θέλω Ζάχο μου να δώσω τα συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά στον κύριο Βασίλη. Όντως. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος όταν μιλάει και λέει κάποια πράγματα, όσοι τον ακούμε, ασκέτου ηλικίας, αισθανόμαστε ρε παιδί μου ότι έχει να μας πει κάτι σοβαρό. Είναι ο άνθρωπος που όταν μιλάει πιστεύω για τους σοβαρούς ανθρώπους. Αλλά επειδή στη χώρα αυτή οι άνθρωποι είναι ασόβαροι, δεν ξέρω τι να πω. Για ακόμα μια φορά τα συγχαρητήριά μου στον κύριο Βασίλη. Και όσοι δεν θέλετε να τον ακούτε, να κλείστε το ραδιόφωνο και να μην τον ακούσετε. Εντάξει, είναι προσωπική του ακροατή. Του Χρήστο είναι προσωπική του άποψη. Τώρα δεν συμφωνώ. Εγώ τώρα τι να σου πω. Ο καθένας λέει έχει τη γνώμη του και την άποψή του. Τη δική του αισθητική έχει ο καθένας καταρχήν. Δυστυχώς η χώρα, αγόρι μου, βρέθηκε εδώ που βρέθηκε γιατί δεν έχει ανθρώπους πνευματικού επίπεδου σαν τον Βασίλη. Γιατί αν ήμασταν όλοι σαν τον Βασίλη, η χώρα δεν θα ήταν εδώ που είναι. Και όποιος κατάλαβε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να σε καλά, Θανάση. Άντε, να τα πούμε και από κοντά. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε τον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου, εσύ. Καλησπέρα, ακούγομαι. Εσύ είσαι, φίλε μου, το όνομά σου, αν θες. Α, Πέτρος. Έλα, Πέτρος, ακούμε. Α, εγώ είμαι έτσι, ο Πέτρος, ναι, για να πάρω επιβεβαίωση. έχω μείνει άνα. Από πού παίρνεις επιβεβαίωση? Όχι, λέω. Τι είπα, επιβεβαίωση. Όχι, ακούστε. Πάμε. Δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα, όπως έλεγε ο Σταυρίδης, θυμάστε με στη φυλακή που ήταν. Λέει, έκλεψες, λέει, μια δραχμή, είσαι ο μεγαλύτερος απατεώνας. Ναι. Στις 100 δραχμές, λέει, παίζεται το θέμα. Στο ένα δις, είσαι αγαθοργία έχεις κάνει στο κράτος. Ναι, στα 3-3 εκατομμύρια λέει είσαι ο μεγαλύτερος ήρωας. Θυμάστε που τα έλεγε. Ναι, κάτι. Δηλαδή τι βγαίνουν τώρα λένε. Προσέξτε τώρα. Λέει παρά εγώ έχω βρει τώρα 3 εδώ. Αμέσως έτσι στο ίντερνετ που έψαξα. Λέει αφιέρωμα ιδιόκτητα γήπεδα. Να δούμε ποιος χρωστάει πού και τι. Βάσει fair play από όλα τα αθλήματα. Τώρα κατάλαβα ποιος είσαι. Το συνέχισε. Σ' ακούω στο... Ναι, δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τον εαυτό μου να πάμε. Πω ότι κάποιος με κατάλαβε. Πάμε. Εγώ παίρνω τηλέφωνο και δεν μπορώ να ξέρω για τον εαυτό μου. Σ' ακούω, όχι, εννοώ. Προσέξτε τώρα, Πάμε. Ναι, ποιος λέει, μιλάει, σηκώθηκαν τα πόδια, ας πούμε, να βαρέσει το κεφάλι. Δηλαδή, θα πρέπει να μιλάνε, πώς λέμε, όταν μπαίνεις να κλέψεις κάπου, ξέρετε ποιος φωνάζει παραπάνω, ότι είμαι αθώος. Ο κλέφτης. Mm-hmm. Άμα δει το αθώος, κάθεται στην άκρη. Δεν μιλάει. Άμα αρχίσει και ο κλέπτης και λέει όχι είμαι αθώος, τέτοι, θα τον πιστέψουν 100%. Ποιος είναι ο ενόχος να τους αυτούς, δεν μιλάει καθόλου. Εν τω μεταξύ είναι αθώος ο άλλος. Τι να πει δεν τα έκλεψε ρε παιδιά αφού όλοι το έχουν δει. Προσέξτε τώρα τι λέει εδώ, τρία σκηνικά που βρήκα αμέσως. Ακούω τα τρία. Ήδη από το 1900. Ναι, ήδη από το 1900. Ναι. Τα τρία αμέσως. Να δούμε ποιος χρωστάει πού. Βασικά γιατί κατηγορούν τώρα είναι ο Άρης για ένα εκατομμύριο που τρέμει ο Άρης, χρωστάω ένα εκατομμύριο.
ακούστε τώρα, 1995, λέει, είδα το 1995, το έργο τελικά παραδόθηκε στο ΠΑΟΚ σε περιουσιακό του στοιχείο. Το κράτος είχε αναλάβει όλες τις δαπάνες για την κατασκευή του έργου. Ξέρετε πόσα, 10 δις ραχμές, ξέρετε πόσο είναι, σχεδόν 30 εκατομμύρια. Πάνε σε άλλο. Ανύπαρκτες ΚΑΕ στη λίστα. Τι λέει εδώ πέρα, άντε να πούμε, ο Άρης είχε τον Γκάλι, πλήρωνε τον Γιαννάκη. Δηλαδή είχε, ρε παιδί μου, κάποια έξοδα. Ήταν να πεις. Και ο Άρης, ναι, και ο ΠΑΟΚ βέβαια, και άλλες ομάδες τον εκμεταλλεύτηκαν. Ακούστε εδώ, ο ΠΑΟΚ λέει και ο Άρης, δεν θα βγάλω τον Άρη απ' έξω, εντάξει, για να μην πούνε, ας πούμε, αλλά είναι δυνατόν να φοβάται αυτός που, δηλαδή εγώ, με πετάνε τα σπόρια και εγώ παίρνω τη τούρτα, τη τρώω. Και μετά λέω για αυτόν που πήρε τα σπόρια, δεν τρέπεσαι ρε, πήρες τα σπόρια ρε, δεν έχεις ντροπή επάνω σου. Ακούστε τώρα, πάω και Άρης με συνολικά χρέη. Πάω 68,4 εκατομμύρια, Άρης πόσο λέει, Άρης, 21 εκατομμύρια. Κλαίει δηλαδή ο άλλος, mm-hmm, μιλάει για αυτόν που έχει πάρει τα σπόρια από κάτω. Τον επί, πώς το λέμε, τον επιπίπτει, τον λέει, γιατί δεν τα πήρε στα σπόρια, δεν τρέπεσαι ρε κλέφτη ρε, πήρε στα σπόρια. Τον επιπλήττει. Ναι, τον επιπλήττει, ακούστε τον πάλο, η Βάσα Βίδης λέει ο τρομερός. Κλείσε με αυτό. Την εποχή λέει που... Κλείσε με αυτό, ναι, ακούστε τώρα, τα τελευταία είναι αυτά. Την εποχή λέει, τι λέει εδώ πέρα, ναι. Α, Ιβάν Σαββίδης ο τρομερός, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τα 20 εκατομμύρια, διέγραφε για άλλα 40 από την ΕΚΑΠ. Αυτό είπαμε, είναι το... Να δηλαδή, μετρήσατε εσείς πόσο μας κάνουν σε 20 χρόνια όλα αυτά. Είναι σαν να έχεις βγει 10 φορές στο Champions League. 10 φορές να βγεις στο Champions League, δεν παίρνεις τόσα λεφτά. Εδώ μεταξύ μας, εγώ δεν έχω ακούσει για άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ξέρω τα χρωστούμενα του Ολυμπιακού που ήταν 5 δισεκατομμύρια τότε με το χρέος του Κοσκοτά. Ξέρετε τι βγαίναν και λέγανε τότε, 10 χρόνια. Mm. Τον είχαν εσκίσει τον Ολυμπιακό. Αυτά, τι, η ομάδα του κράτους, δεν ντρέπεται. Αυτοί έχουν πάρει διπλά μόνο που από την κατασκευή του παλατιού. Πέτρο, του παλατιού την κατασκευή. Άκουσε με λίγο, αυτά τα της θρύλος... Να το συμπληρώσω λίγο, ναι, για να λέμε και παλατάκι. Τα κάποια χρέη και της θρύλος, πώς λέγεται αυτή, θρύλος εμπορική, πώς λέγεται, θρύλος ΑΕ, υπάρχουν και εκεί κάποια. Ναι, λέμε για τα χοντρά τώρα, για τα χοντρά. Δεν μιλάμε τώρα για... Και εκείνα εκεί έχουν μπει σε ρύθμιση, πληρώνονται. Εδώ δεν μιλάμε για ρύθμιση. Εδώ μιλάμε για χρέη που διαγράφηκαν. Εκείνα εκεί που σας λέω με το Κοσκοτά έχουν πει και εκείνα σε ρύθμιση. Τα πληρώνουν ακόμα. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν λέω για το... Λέω, με καταλάβατε πώς το λέω. Λέω, δεν μπορεί να σηκώνεται το κεφάλι και να βαράει... Δηλαδή να σηκώνεται τα πόδια που λέει ο λόγος και να βαράει το κεφάλι. Δηλαδή, χρωστάω εγώ 200 εκατομμύρια... Αλλά κοιτάω τον διπλά που έχω με τις βίλες, ξέρετε, με τα κότερά μου αυτά. Καταλάβαμε. Αλλά μου φταίει το φτωχαδάκι από δίπλα που χρωστάει 1000 ευρώ το καημένο. Okay, πήρε δύο κουλούρια, έκλεψε το κουλούρα, δύο κουλούρια. Να είσαι καλά, Πέτρο. Καταλάβατε πώς το. Έχω τέλος εκπομπής γι' αυτό. Να είσαι καλά. Εντάξει, ναι, να είστε καλά, να είστε καλά. Το κατάλαβαμε, Πέτρο, το καταλάβαμε. Εντάξει, είπαμε. Ο καθένας βλέπει, επαναλαμβάνω, θα πάμε και στον τελευταίο φίλο. Ο καθένας βλέπει του αλουνού και δεν βλέπει τα δικά του. Αυτό ήταν το νόημά σου. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, είσαι ο τελευταίος. Έλα, ρε, φίλε. Καλησπέρα, είσαι ο τελευταίος. Ρε Ζαχούλη, είσαι πόντιος, είπες, ε. Και από πατέρα και από μητέρα, ναι. Τόσα χρόνια να πούμε που σ' ακούω, δεν ήξερα. Γρηγοριάδης. Η Γρηγοριάδης, δεν ήξερα το επίθετο. Όχι, ρε, δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι είσαι της άλλης γνωστής οικογένειας των Αριανών. Ποιον Αριανών, δηλαδή η άλλη γνωστή οικογένεια των Αριανών. Τον πόντιον, τον, πώς τους λένε, ρε, δικαιολογίδηδες. Αυτοί που έχουν κολλημένη τη δικαιολογία σαν... Αχα, ωραία. Σαν μαρούλι στο δόντι. Για, και ποια είναι η δικαιολογία, για πες μας, ότι... Έλα, φίλε. Ρε φίλε, και το Χριστό να κατεβάσουμε και να το σταυρώσει ο Καρυπίδης, θα βρεις μια δικαιολογία να πεις. Ποια είναι η δικαιολογία που είπα, για πες μας, φίλε, συγκεκριμένα. Ότι το σταύρωσε επειδή έπρεπε, ρε φίλε, τι να κάνει για το καλό το Άρη. Μα δεν κατάλαβα, τι είπα για τον Καρυπίδη. Φίλε, εσύ, ρε φίλε, μόνο εσύ. Εσύ, είπαμε, σε έχω ξαναπεί άλλη φορά, γυρνάς γύρω-γύρω από λέξεις που κάνουν τζιζ και δεν τις ακουμπάς. Πες μας, ρε φίλε, τι είπα για... Λόγο. Ένα λεπτό. Άκουσα, ένα. Δεν έχω σπουδάσει, δεν γυρίζομαι καθόλου καλά. Το λύκειο ούτε κι εγώ, ούτε κι εγώ, φίλε, ωραία. Ούτε κι εγώ. Ωραία. Ούτε το γυμνάσιο δεν έβγαλα. Εντάξει, εγώ λύκειο με το ζόρι. Τι είπα όμως, θέλω συγκεκριμένα, τι είπα, δικαιολόγησα τον Καρυπίδη, πες μου. Σε τι τον δικαιολόγησα. Ίσα έχω πει ότι δεν έχει... Δεν τον δικαιολόγησες. Τώρα τι είπες. Απλά γυρνάς...
Ποιο είναι απαντή. Ναι, λέω ότι γυρνάς γύρω από λέξεις που κάνουν τζιζ και δεν τις ακουμπάς. Ποιες είναι αυτές που κάνουν τζιζ και που δεν τις ακουμπάω, για πες μας. Εσύ, πες εσύ από δεν τις λέω εγώ. Κολοτούμπα τον είπες. Όχι, γιατί δεν είναι κολοτούμπα. Ποια είναι κολοτούμπα, για πες. Ο τεχνικός ο διευθυντής δεν έβγαινε εδώ και μία εβδομάδα μετά το ΑΕΚ Άρης και έλεγε ότι χτύπησαν τον πρόεδρό μας στη Κερκίδα. Mm-hmm. Χτύπησαν τον τεχνικό, τον άλλον, τον πώς τον έλεγαν, και στον πάγκο που ήταν. Ο Χαριστέας. Πώς τον έλεγαν αυτό, ναι. Το γυμναστή, το γυμναστή. Πώς τον έλεγαν τον γυμναστή, το γυμναστή, το γυμναστή. Χτύπησαν τον γυμναστή, χτυπήσανε ναι. τους διαιτητές. Μια εβδομάδα δεν τα λέγανε. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Δεν θα πηγαίνανε σε δικαστήρια, θα έκανε ένσταση. Ρε φίλα, μιλήσουμε, είδα. Τον δικαστή. Ναι, μίλα, μίλα, ρε φίλε. Τον επόπτη, ο διαιτητής είπε ότι τον έπιασε τα μέζεα, για να μην το πούμε διαφορετικά. Ο διαιτητής δηλαδή το είπε. Δηλαδή ο... Μόνο γι' αυτό έπρεπε να διακοπεί. Μόνο γι' αυτό έπρεπε να διακοπεί το παιχνίδι. Γι' αυτό, για τίποτα άλλο. Ναι ρε, πώς τον ξεχνάω τώρα. Ας Πορτογάλος ήταν, δεν μας διευθυντή. Χαριστέα. Όχι ρε, το δικό Χαριστέα. Το Χαριστέα. Ο Χαριστέας ναι. Δεν το είπε. Τι είπε ο Χαριστέας, ότι βαρέσαν και το... Και για ποιο λόγο κάνανε ένσταση ρε φίλε. Για να πάνε να τα βρούνε. Τι να βρούνε ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω από μένα για τι ζητάς. Για ποιο λόγο έκανε ο Άρης ένσταση. Επαναλαμβάνω, αν το... ξανά θα πω και χθες την είπα και εσύ. Κάτσε ρώτησα τώρα ρε φίλε, δεν με απάντησες. Έγινε ένσταση ή ναι ή όχι. Δεν με αφήνεις να απαντήσω όμως. Σου είπα, μιλάς για κολοτούμπα και σου λέω. Αν τον βάρεσε είναι κολοτούμπα, αλλά πρώτιστα είναι το συμφέρον της ομάδος. Κατάλαβες, σου εκαλύπτει η απάντησή μου. Όχι ρε φίλε, πάλι δει γύρω γύρω. Γιατί γύρω γύρω είναι ρε φίλε. Το συμφέρον της ομάδας που βγαίνει και τάπανε οι ίδιοι. Φίλε, αν το συμφέρον της... Έγινε ένσταση, κάτσε ρώτησε, απάντησε μου λίγο. Μένα, ναι, εμένα όχι. Έγινε, δεν έγινε. Τελείωσες. Αν το συμφέρον της ομάδας είναι να κάνει κολοτούμπα, καλώς την έκανε. Ωραίος. Αυτό μαζί σου. Αυτό είπα. Ένσταση έγινε. Ένσταση τι να γίνει. Ένσταση καταγγελία, πώς το λένε ρε φίλε, ξέρω εγώ. Από τη στιγμή που δεν... Καταγγελία, ότι έγιναν τραμποκισμοί και δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε ρε φίλε. Έγινε ένσταση καταγγελία, τέλος πάντων. Ένσταση δεν μπορεί να... Ρε φίλε, ένσταση δεν μπορεί να κάνει άρρωση από τη στιγμή που δεν σταμάτησε το παιχνίδι. Αφού δεν το σταμάτησε το παιχνίδι. Καταγγελία έγινε για περιστατικά μέσα στον αγώνα. Λογικά υπήρχαν, ναι. Και γιατί πήγε και είπε άλλα. Τώρα σου είπα, γιατί εκεί που πήγε και έγινε στην καταγγελία που έκανε ο επίσημος Άρης, γιατί τον κύριε. Τώρα δεν άκουσες, δεν σου άρεσε, σου είπα και σου άρεσε αυτό που σου είπα. Σου είπα, αν είναι προς το συμφέρον. Ναι, μου άρεσε ρε φίλε, αλλά να μην κάνουν τώρα και κάνουν μια εβδομάδα μπούρου μπούρου. Τι κάνουν μια εβδομάδα. Εκεί... Τι ναι, μια εβδομάδα μετά το μάτς με την ΑΕΚ και δίκιο είχατε, βγαίνατε και φωνάζατε και ξαφνικά έφτασε η ώρα να δικαστεί η φάση. Δεν δικάζονταν, φίλε. Δεν το επίσημο Άρη και πήγε ο ίδιος φίλε, το επίσημο Άρη. Μπερδεύεσαι και λίγο. Και δεν το παραδέχτηκε. Μπερδεύεσαι. Δεν δικάζονταν το αν ο Άρης θα πάρει το μάτσι ή όχι. Αυτό έχει τελεσυδικήσει. Δεν γινότανε. Από τη στιγμή που δεν σταμάτησε το όχι παιχνίδι. Όχι για το μάτσι. Ναι. Έγινε μια καταγγελία. Τιμωρία τώρα, υπήρχε... το μάτσι θα το πει ο δικαστής. Δεν μπορεί να πάρει αυτή. Αυτό ήταν για την τιμωρία του Μελισανίδη. Για τίποτα άλλο. Για την τιμωρία του Μελισανίδη. Τίποτα, τι να το κάνουν το Μελισανίδη. Α, δηλαδή εσείς πήγατε για να πληρώσει ο Μελισανίδη σε ένα πρόστιμο, ας πούμε. Ρε φίλε, τιμωρήθηκε, έφαγε η ΑΕΚ δύο αγωνιστικές και ο Μελισανίδης 5-6 μήνες, δεν ξέρω, για να μην μπορεί να μπαίνει στους αγωνιστικούς χώρους. Γι' αυτό πήγε. Για ποιο λόγο, για έκανε έσταση η ΑΕΚ, ρε φίλε, έκανε έσταση η ΑΕΚ. Έκανε έσταση η ΑΕΚ. Βέβαια. Έκανε ένσταση. Βέβαια. Στην απόφαση. Βέβαια, πού έκανε έσταση. Ότι κέρδισε 2-1, στην απόφαση έκανε. Πού έκανε. Στην απόφαση αυτή που είπες για την τιμωρία του Μελισανίδη. Βέβαια. Και τις δύο αγωνιστικές, δεν ξέρω τι. Δύο αγωνιστικές και κλεισμένο και 5-6 μήνες ο Μελισανίδης. Έφαγε, νομίζω, ή χρόνο και ένα χρηματικό ποσό η ΑΕΚ. Και έκανε έσταση η ΑΕΚ. Για ποιο λόγο έφαγε 6 μήνες ο Μελισανίδης, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Καρυπίδης λέει δεν με χτύπησε. Γιατί έπιασε τα μέσα του επόπτη, ρε φίλε. Α, για άλλους πάλι. Πάλι άλλοι βγάζουν το φίδι από την τρύπα για σένα. Ο επόπτης το, ο διαιτητής το γράψε. Δεν το είπε. Ο διαιτητής το γράψε. Και έπρεπε να διακοπεί το παιχνίδι. Ο επόπτης έχει πιο. Μόνο, άκουσε με. Εγώ λέω να πω αυτό και εκείνη τη μέρα το είπα. Ούτε τον φροντιστή μας χτυπήσαν, ούτε τον Καρυπίδη χτυπήσαν. Μόνο για αυτό. Φροντιστή, μωρέ. Αυτό ήταν εκεί πέρα μέσα. Έγινε μόνο, τι έγινε, όλοι το είδαμε. Μόνο είδα, που okay. έγραψε ο διαιτητής ότι έπιασε τον επόπτη από τα με, έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι. Δεν είναι δίκιο αυτό. 100%. Αυτό λέμε, άρα.
Γιατί τότε δεν ήταν δίκαιο του Ήβιτ το μπουκάλι με την πύρα στο κεφάλι και τα ράματα. Και γιατί δεν ήταν δίκαιο που χτύπησε στο χείλο τον Ολυμπιακό τον τέτοιο, δεν κατάλαβα. Άντε ρε φίλε, κάτσε καλά τώρα. Α, κάτσε καλά. Και κάτι άλλο. Α, ναι, δεν σ' άρεσε εκείνο. Δεν σ' άρεσε. Σωστά. Σωστά. Άμα πάω κι εγώ και δαγκώσω το χείλι μου εγώ από μέσα μεριά μόνο μου, θα πάω άρα, φίλε, άρα φίλε. Άρα φίλε, αν πάρω κάτι εγώ μια καρέκλα και την πετάξω, περίμενε. Γύρω από τις λέξεις, έτσι. Εσύ, τώρα άμα θέλεις πες το όπως θέλεις, εσύ δεν απαντάς. Αν έρθει ξανά του χρόνου ο δικός σου και του πετάξω μια καρέκλα αλλά δεν τον πετύχει, δεν πρέπει να τιμωρηθεί ο Άρης, έτσι, με τη λογική σου. Τον πετάξω ένα τούβλο του χρόνου, ρε φίλε. Έρχεται στον πάγκο. Γιατί να τιμωρηθεί, ρε φίλε. Γιατί να τιμωρηθεί, ρε φίλε, αφού δεν τον πέτυχε. Να τιμωρηθεί, ρε φίλε. Αφού δεν τον πέτυχε. Όταν... Γι' αυτό, ρε φίλε. Γιατί όχι τότε... όμως να τιμωρηθεί επειδή δεν τον πέτυχε. Γιατί τότε σε έκανε εντύπωση που τον πέτυχε στο χείλος και έκανε τον νεκρό άλλος. Δηλαδή τι ήθελες να κάνει. Πού τον πέτυχε. Στο χείλος. Πού τον πέτυχε, στον μπουφά. Το χείλο του γκρεμού, κατάρα στο λαμπέ, μωρέ. Να σε καλά, να σε καλά. Δεν πως τον έλεγαν το προηγούμενο λίγο, με Ζαχολή. Ναι. Το προηγούμενο, ρε. Ναι, τι με τα φόρια, ρε. Πως τον έλεγαν. Μετά. Κύριο, πως τον έλεγαν, ρε. Το προηγούμενο, ρε. Κύριο Βασίλης, όχι. Το... Ο Κώστα, όχι, τον προηγούμενο από μένα, ρε. Τον Πάοξε, τον Κώστα. Όχι, τον προηγούμενο από μένα, τον Αριανό, ρε. Που πήγε το παλατάκι. Πως τον έλεγαν, πάει. Παναγιώτης. Δεν θυμάμαι. Τέλος, ο Άκης. Ο Άκης Παναγιώτης, δεν θυμάμαι. Εντάξει, ονόματα μην. Άκη, βάλε και τα σφόρια μέσα. Α, όχι, έχει μόνο ήταν. Τη... Ο Πέτρο, είναι. Βάλε και τα σφόρια μέσα. Αλήθεια τρούφα, είναι, φίλε. Ρε. Δεν είναι. Δεν είναι. Ψέματα βάλε σου τρούφα είπε. Μέσα. Ψέματα σου τι είπε. Είπε, είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι. Όχι, για το... Είναι τέτοιο, είναι αδικημένο και πάω. Όχι, 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 είναι δεν τα... σε είπα αυτό. Δεν είναι σε είπα το κεφάλι. Δεν σε είπα αυτό, και φίλε. Τα... Αυτό είπε, ρε φίλε. Δεν σε είπα αυτό. Σου είπε. Αυτό σου... είπε, ρε φίλε, σου... με σύγκρινε με τα 10 δις του κόκαλη. Του τέτοιου. Του κατάλαβε με την τράπεζα Κρήτη. Όχι, που την πληρώνει ο ελληνικός λαός ακόμα. Όχι, όχι, δεν σου είπα αυτό. Σου είπε. Με σύγκρινε. Όχι, φίλε. Όχι, πω δεν το είπε. Το είπε, okay, φίλε. Okay. Το είπε, ρε φίλε, δεν μην γυρνάς γύρω-γύρω. Εντάξει, πάλι γυρνάω γύρω-γύρω. Κατάρα στο λαδέμπορα. Βγάζει πολύ γούστο τώρα που δεν έχουμε πρωτάθλημα. Γελάω πάρα πολύ, ρε να φίλε. Σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Απαντήσεις δεν πήραμε, δεν πειράζει. Στον τελευταίο φίλο, να μην τον αφήσουμε. Καλησπέρα. Έλα, Γιάννη Ζάχο. Καλησπέρα. Μ' ακούς? Ναι, έλα, σ' ακούω. Το όνομά σου. Γνωστή φωνή, βέβαια. Αλλά... Ο Τάσος είμαι, ξαναμιλήσαμε μια φορά που ήταν με τον Παναγιώτη. Ναι. Και μια φορά που είχαμε πει για τον Ανανιάδη, αν θυμάσαι, και μου λες πώς θα φορτώνεσαι. Ναι, τώρα θυμήθηκα. Για τον Ανανιάδη που είπες, όντως. Που είχατε την καλή την ομάδα τότε. Mm-hmm. Όπως είπαν και οι παλιά, είχατε ένα καλό center for. Τότε λες τριετία 79-82, έτσι ναι. Δεν είχε ο Άρη center for τότε, η αλήθεια είναι. Αργότερα. Όταν είχε αργότερα center for, δεν είχε καλή ομάδα. Έτσι. Για πες τον αργότερα καλό σεντερφόρ που δεν Δημητριάδη. Βασίλη Δημητριάδη. Α, πολύ αργότερα. Πήγες πολύ αργότερα. Ναι, εντάξει, ρε φίλε. Είχε δεν είπα αμέσως μετά. Μετά το 82 ο Άρης είχε. Μεταξύ έκτης και ένα της θέσης ήταν. Ναι. Δεν έδειξες άχω πολλά στον Άρη. Μετέπειτα έδειξε στην ΑΕΚ. Και στον Άρη έδειξε. Γιατί, πώς τον πήρε η ΑΕΚ χωρίς να δείξει. Κοίταξε, Ζάχο, όσα χρόνια και να περάσουν, δηλαδή όσα έχω ζήσει εγώ παρόλο που είμαι οκτής, ο μέγας παίκτης του Άρη ήταν ο Κουής, με τεράστια διαφορά. Είτε από Έλληνες είτε από ξένους. Για ξένους μαζί. Καταρχήν ο άνθρωπος χάφη βγήκε πρώτο σκόρε στην Ελλάδα. Ναι, βγήκε πρώτο σκόρε παρότι ήταν μέσος. Ναι, με τα φάουλ. Είχε κεφάλι. Κεφάλι, φάουλ. Ναι. Είχε τέχνη. Έπαιζε σαν τους χαρτάω 15 θέσεις. Ήταν καλός παίκτης, δεν το συζητάμε αυτό. Ταράστατε. Ήταν καλός παίκτης. Και εθνική Ελλάδος, έτσι, βασικός εθνική Ελλάδος. Για ξένο όμως, για ξένο διαφωνώ, δεν ξέρω, είπαμε, μου είπες... Όχι, 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 σαν ξένο, σαν ποιότητα, σαν τέτοιο, ήταν όλες κόμπες στον Άρη. Τεράστιος παικτάρας. Δεν πολύ πρόλαβα αυτό. Δεν τον πρόλαβες. Μιλάμε για κομπιούτερ, δεν έκανε λάθος μέσα στο γήπεδο, έτσι, η κομπιούτερ. Πραγματικά ο κομπιούτερ. Δανός, δεν θυμάμαι αν έπαιζε εθνική τότε όλα, να πω την αλήθεια. Πολύ μεγάλος παίκτης. Πολύ μεγάλος παίκτης, φίλε. Εγώ τον πρόλαβα δηλαδή, όχι πάρα πολύ, τον πρόλαβα αρκετά, αλλά μιλάμε για τεράστιο παίκτη. Ήταν αυτός που έρχεται και στην ομάδα με την Περούτζια. Ναι, ο Ξανθός με το κοντό το καρέ, το μαλλί, ο Δανός. Τώρα βέβαια δεν είναι καμιά σχέση. Όχι, τον έχω δει σε φωτογραφίες, δεν το θυμάμαι. Ναι. Θυμάμαι λίγο, αλλά... Τώρα, Χαζάχο, δεν θέλω να μιλάω για τις προηγούμενες. Και οι δύο οι προηγούμενοι ήταν εντάξει, στο φίλε, εντάξει. Θα το βάλω όλους. Μην, άστο, εντάξει. Να μας το κλείσει το
πρωτάθλημα μας. Ο άλλος διάβαζε χαρτί και τα έλεγε λάθος. Εντάξει, ρε φίλε, ο καθένας τώρα. Ναι, και ο προηγούμενος τώρα, ο Πέτρος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Έχει πλάκα προηγούμενος. Ο άλλος όμως. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Άκουσα με, επειδή δεν μπορώ. Αν δεν μιλάω με κάποιον τακτικά, μπορώ να καταλάβω πότε κάνει πλάκα ή όχι, όπως καταλαβαίνεις. Τον έλεγα πράγματα, εντάξει, δεν απαντούσε. Εντάξει, τι δεν είπαμε, τι κάναμε. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα το κρίνουμε αυτό. Δεν απαντούσε, παιδιά, αυτό που γίνεται τώρα με τον Πάο Κρυμνάρη έχει μεγάλη τρέλα. Αν δεν κοιτάμε τα χάλια μας, κοιτάμε τον Αλουδού. Ένα ζάχοντα φίλο ρώτησα. Mm-hmm. Και αυτό δηλαδή, κάθε ένας είναι την τρέλα, δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Αυτό που είπε προηγουμένως που. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Μακάρι να χάσω την άρια 7 φορές και να πάρω τον τίτλο. Καλά, εντάξει. Βέβαια, και εγώ πεινάω για τίτλους της Ζάχου. Εγώ δεν μισάω τους άλλους τρελούς που πήραν τρεις τίτλους και βράθηκαν. Τάσο, όσο πολλές φαλιάρες πας. Ναι. Θέλω να είμαι όσο μπορώ πιο δίκαιος, έτσι. Τώρα το λέω που είμαι αυτή την ηλικία. Όταν αν ήμουν 20-25 μπορεί να σου έλεγα άλλο, έτσι. Μπορεί να σου έλεγα άλλο. Είπες και μικρός, εγώ το θυμάμαι αυτό. Ναι, εντάξει. Τώρα το προτιμώ. Μακάρι μας κέρδιζε ο Πάοξ στην Τούμπα και στο Χαριλάου. Και να έξω ότι θα πάρουμε το κύπελο. Φυσικά το προτιμώ. Είμαι κολλημένος. Οι τίτλοι μένουν, έτσι. Ο Βαριανός ξέρεις τι είπε. Και δεν είπε τι ειδικά, κοντά σε μένα στην ηλικία, λίγο πιο μικρός. Λέει, εγώ λέει, προτιμώ να πέσω λέει, στη Γάμα Εθνική ξανά. Εντάξει. Και να κερδίσω τον Πάοκ μέσα έξω. Και τι θα γίνει. Εντάξει. Ποιο θα το θυμάται αύριο μεθαύριο. Ξέρεις τι, όταν υπάρχει, άκουσε, όταν υπάρχει πολλοί κόσμος, λογικό είναι να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις και γνώμες, έτσι. Εμείς μιλάμε, η πλειοψηφία τη λέει. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέω εκφράζει την πλειοψηφία του Άρη. Και εγώ θέλω να κερδίσω και τον Πάοκ, να πάρω και το κύπελο, φυσικά. Να τον κερδίσω συνέχεια. Λέω ποια είναι η προτεραιότητα. Και ιδιαίτερα σε μια ομάδα που έχει να πάρει μισό αιώνα. Μισό αιώνα έχει να πάρει ο Άρης τίτλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και το έχουν πάρει άλλες ομάδες χωρίς να τις υποτιμήσω. Καστοριά, Πανιώνιος, Λάρισα και δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Φυσικά θα προτιμήσω το κύπελο. Δεν γίνεται. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Είπαμε, άλλο η πλάκα, άλλο το σοβαρό. Ο άλλος είναι κολλημένος. Όταν ξυπνάει ο άλλος και έχει στο μυαλό του, παρόλο που είναι αρκετός στον Πάοκ και ο Πάοκ το αντίθετο, δεν βγαίνει άκρη έτσι. Δεν βγαίνει. Επαναλαμβάνω. Τώρα, τι να πω. Και εγώ δεν θέλω, ο Πάοκ δεν θέλω να παίρνει τίτλους. Θέλω πρώτα να πάρει δική μου ομάδα. Να πάρει δική μου και φυσικά μετά, άμα δεν μπορώ, δεν θα πω ότι θέλω το καλό του Πάοκ. Αλλά όχι, έχω να πάρω μισό αιώνα τίτλο και θα λέω αμά να κερδίσω τον Πάοκ και να μην πάρω τον τίτλο. Και δεν έγινε, το σχολίασα και προχθές. Δεν έγινε Άρης για τους τίτλους. Τι λες ρε, δεν έγινε Άρης λέει για τους τίτλους. Τι λες ρε φίλε. Λες και εμείς όταν αποφασίσαμε να γίνουμε Άρης λέει ξέρω κάνουμε κάθε συμβόλαιο θα παίρνουμε συνέχεια τίτλους. Άλλο αυτό και άλλο δεν θέλω τίτλο. Δεν έγινε Άρης λέει για τους τίτλους. Τι λες ρε, σοβαρά. Ναι, το θυμάμαι την περασμένη εβδομάδα. Άσε ρε φίλε, εντάξει, είπαμε. Εντάξει, καλά. Και κάτι ακόμα Ζάχο και να σε αφήσω. Έγινε, που λέγαμε για τα. Που λέγαμε για τους τίτλους και τις ιστορίες, όλοι πάνω κάτω το ίδιο λένε. Και εμείς το λέγαμε αυτό. Αν βγάλει τα τελευταία χρόνια που πήραμε 4 τίτλους, το ίδιο λέγαμε. Και πονούσαμε, έβγαιναμε έκτη και χαιρόμασταν 5 και 4 και 3. Ναι, αλλά. Και... επαναλαμβάνω, αυτό το λέει κάποιος, ξέρει γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να πάρει τίτλο. Γι' αυτό το λέει. Αν ήξερε ότι μπορεί να πάρει, δεν θα το έλεγε. Δεν θα το έλεγε. Δεν έγινε Άρης, δεν έγινε Πάοκ λέει για τους τίτλους. Ένα τώρα που ήρθε ο Σαββίδης, μην τους θέλει τους τίτλους τότε. Αφού δεν έγινε Πάοκ για τους τίτλους. Δεν έγινε Άρης λέει για τους τίτλους. Άντε ρε φίλε, σοβαρά. Τι να πω ρε φίλε, δεν ξέρω. Εντάξει. Τέλος πάντων. Okay. Δύο ευτυχώς και δυστυχώς έχω πάρα πολλούς τρελούς. Εντάξει ρε φίλε. Δεν... Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ φίλε μου. Μην τηλεφωνείτε. Είναι ήδη και τέταρτο. Ένα λεπτό να βάλουμε και το χαλάκι. Να πω δύο πράγματα χρωστά. Ένα από το μήνυμα χθες δεν το βρίσκα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ πέρα. Ούτε σήμερα το βρίσκω. Έχει φύγει η σελίδα. Γιατί έχουν περάσει, είναι χθεσινό, από τη χθεσινή εκπομπή. Θυμάμαι όμως είναι το 736 και ήταν ακριβώς πάνω σε αυτό που λέγαμε ότι. Το ζητάω συγγνώμη βέβαια του φίλου, το 736, που λέγαμε ακριβώς για την περίπτωση του κυρίου Μπαρτ. Ένα λεπτό να μην τον ξαναβαφτίσω. Κάτσε να τον δω. Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Τώρα λίγο να περιμένει. Ένα λεπτό λίγο. Να κλείσω την εκπομπή πρώτα και θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Ένα λεπτό, ζωντανή εκπομπή είμαστε εξάλλου. Λοιπόν, πώς το λένε, που είναι ο Ανδρέας, έλα ρε Ανδρέα, πού είσαι, που εμφανίστε εδώ, για να μην τον ξαναβαφτίζω, ο Γιώργος Μπαρτζόκης, σχετικά με την περίπτωση του δικηγόρου από τη Λάρισα με τους Γερμανούς επενδυτές, και έλεγε ο 736 ότι ο Καρυπίδης μπροστά σε αυτούς πρέπει να είναι, εννοούσε οικονομικά σαν τον Μαρινάκη, ας πούμε,
ανάλογο, θέλοντας να δείξει ότι είναι μικρών δυνατοτήτων. Επαναλαμβάνω, δεν τους ξέρουμε. Δεν είπε ο άνθρωπος ποιους εκπροσωπεί, ονόματα δεν ξέρουμε, οικονομικά δεδομένα δεν έχουμε. Θεωρώ μη σοβαρή την τέτοιο μέχρι την. Ναι. Έγινε έτσι ακριβώς όπως θα θέλετε. Έγινε ακριβώς έτσι όπως θα θέλετε. Ένα λεπτό. Έτσι ακριβώς θα το γράψω. Και έλεγα ότι με βάση το μήνυμα του 736 ότι λογικά αυτό δείχνουν τα πράγματα μέχρι αποδείξεις του εναντίον. Δεν θεωρώ σοβαρή μια κίνηση η οποία δεν υπάρχει κανένα δεδομένο πριν, ούτε όνομα, ούτε οικονομικό δεδομένο, ούτε έχει μιλήσει κάτι με τον ιδιοκτήτη της ομάδος και ξαφνικά να παρουσιάζεται και μάλιστα μέσω διαδικτύου να θέλει να ζητάει την ΠΑΕΑΡΙΣ. Μακάρι, αλλά οι πιθανότητες να είναι σοβαρή αυτή η πρόταση θεωρώ ότι είναι όσες και το νικοτίνη στο τσιγάρο. Μακάρι να γίνω λάθος και να μην επιβεβαιωθούν τα λεγόμενά μου. Όσον αφορά τώρα, θα κλείσω, ενώ είπαμε από την αρχή της εκπομπής για τον κύριο Κοκόρη, ο οποίος ήταν χθες στην εκπομπή του Κυριάκου του Θωμαίδη. Είδα λίγο, δεν είδα το συγκεκριμένο κομμάτι, βέβαια γι' αυτό βοηθάει το διαδίκτυο. Μπαίνει στην επόμενη μέρα, σηκώνονται οι εκπομπές στο web TV των μεγάλων καναλιών, τουλάχιστον πάντα υπάρχουν. Και είδα το συγκεκριμένο, η συζήτηση ήταν και ο κύριος Χρυσόγονος εκεί, ήταν ο κύριος Ζουράρης, ο κύριος Κοκόρης, αυτή ήταν από πλευράς έτσι, πολιτικών, υποψήφιων και πρώην βουλευτών, συνταγματολόγων κτλ. Και συζητιόταν οι υποθέσεις των προσφυγών των ομάδων του Ολυμπιακού του ΠΑΟΚ και έρθει κάποια στιγμή η συζήτηση για τον Άρη και ο κύριος Κοκόρης, γι' αυτό λέω, θυμάμαι μια συζήτηση εδώ με τον Τάσο, μου λέει «Δεν είναι Άρης». Λέγαμε για τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Μπουτάρη. Και λέω, σκοπός δεν είναι να λες τι ομάδα είσαι, σκοπός είναι το τι πράττεις σε σχέση με αυτά που λες. Και ο κύριος Κοκόρης λέει ότι είμαι Άρης. Και χθες τι έκανε ο κύριος Κοκόρης. Πραγματικά πιστεύω ότι δεν υπήρχε μέχρι και ο κύριος Ζουράρης, ο αντιαριανός, δεν γουστάρει τον Άρη όπως και εμείς δεν γουστάρουμε τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι κακό αυτό. Έδωσε δίκιο στον Άρη. Αυτός επέμενε ότι ο Άρης αυτός είναι συνέχεια του προηγούμενου. Άσε ρε Κοκόρη, δεν το ξέραμε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Τι λες ρε, σοβαρά. Δύο συνταγματολόγοι σου λέγανε ακριβώς το αντίθετο, εσύ επέμενες. Επέμενες. Και φυσικά, εγώ δεν λέω επειδή είσαι Άρης να πεις κάτι που δεν πιστεύεις, έτσι. Σου λένε δύο άνθρωποι ότι δεν είναι έτσι. Συνταγματολόγοι είναι και οι δύο. Δεν είναι έτσι. Με νομικό τρόπο του το λέγανε, ότι πώς το λέγανε αυτό, κάτι με διάδοχο και διακριτό και κάτι. Εσύ να επιμένεις. Όχι και όχι και για το καλό του ποδοσφαίρου. Το καλό του ποδοσφαίρου που ανέφερες μόνο τον Άρη. Μόνο ο Άρης μπήκε σε αυτή τη διάταξη. Άλλη ομάδα δεν μας είπε σε άλλες ομάδες. Δεν μας είπε στην ΑΕΚ, δεν μας είπε στη Λάρισα, δεν μας είπε στον Όφη. Δεν μας είπε καμία από αυτές τις ομάδες. Το καλό του ποδοσφαίρου προφανώς είναι να χαντακωθεί ο Άρης για άλλη μια φορά. Κύριε Κοκόρη, που ερχόσουν στο Χαριλάο και ζητούν την ψήφο των Αριανών. Εγώ εδώ δεν δίνω κανένα λάθος στον κύριο Κοκόρη, δίνω λάθος 100% στην επικοινωνιακή πολιτική των εκάστοτε διοικήσεων των Αριανών. Δεν θα πάρω γραμμές, σε παρακαλώ πολύ φίλε μου, δεν θα πάρω γραμμές. Λέω, κάτι τέτοιους ανθρώπους πρέπει ο Άρης να τους, σαν οργανισμός, να τους κηρύσει ανεπιθύμητους. Ανεπιθύμητους! Δεν θέλουμε μακριά και αγαπημένοι. Ευχαριστούμε πολύ. Ανεπιθύμητους. Λέω εγώ. Μέσα τα οποία πολεμούν τον Άρη ανεπιθύμητα. 3 χρόνια τα λέμε, 4 για το συγκεκριμένο μέσο. Όταν όμως βλέπουν ότι εσύ δεν κάνεις τίποτα από αυτά, θα τρως χαστούκια. Μην λέμε συνέχεια τα ίδια παραδείγματα. Αύριο δω ένα στον δρόμο και του δώσω ένα μπάτσο. Δεν πει τίποτα. Την άλλη μέρα του ξαναδώσω ένα μπάτσο. Δεν πει τίποτα. Κάθε μέρα θα του ρίχνω μπάτσο. Έτσι είναι Άρη, πρόεδρε του Άρη. Κατάλαβες, για να έχουμε τον κύριο Κοκόρη, τον Αριανό, που μετά μας είπε ότι είναι Αριανός. Συγκινηθήκαμε. Σηκώθηκε, έγινε η τρίχα μου καγκελάριος Μέρκελ. Τι λες ρε κύριε Κοκόρη, μας ευχαριστούμε πολύ. Άμα είσαι Άρης, εντάξει, μονοκονδυλιά, τα σβήνουμε όλα. Που είσαι Άρης, μετά πετάχει και ο κύριος Θωμαίδης βέβαια. Γιατί λέμε Big Four και όχι Big Five. Συγκινηθήκαμε, δύο δάκρυα τρέξαν από το αριστερό μου μάτι, κύριε Θωμαίδη. Δύο. Από το δεξί δεν έτρεξε κανένα, να ξέρει, μόνο από το αριστερό. Συγκινηθήκαμε, τώρα το πήρε το ένσημο της αριανοσύνης.
Σύντομα θα έχουμε πάλι, νομίζω, εκλογές. Να ξαναπεράσετε, κύριε Κοκόρη, από το Χαριλάου. Πραγματικά θα σας δώσουμε τις ευχαριστίες μας. Πραγματικά, γιατί ένα δίκαιο αίτημα του Άρη, πραγματικά το έχετε αναδείξει ακριβώς έτσι όπως έπρεπε. Ο κύριος Κοκόρης, επαναλαμβάνω. Να είναι καλά, υγεία να έχει ο άνθρωπος, 150 χρόνια να ζήσει. Αυτά. Λοιπόν, να πω ότι δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, δεν υπάρχει εκπομπή σήμερα του Γιώργου του Ζαγόρα, η Ζούγκλα. Βέβαια, βλέπω την ώρα, κάτσε να δω τι ώρα είναι. 11:25, τουλάχιστον μισή ωρίτσα, αναπληρώσαμε έτσι 25 λεπτά. Αύριο ξανά εκπομπή, πρώτα ο Θεός, στις 9 η ώρα ξανά, Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια, εδώ πέρα πάντοτε στο Λίμπερο 107,4. Να ευχαριστήσουμε και τη Μάζδα Μανατίδης που για ακόμα μια βραδιά ήταν βασικός υποστηρικτής της εκπομπής εδώ στο Λίμπερο. Μια Μάζδα Μανατίδης που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή EBS RX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο για ερωτήσεις, απορίες. Όσον αφορά τη Mazda Αμανατίδης, μπορείτε να καλείτε το 2310-924-931. Ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Αύριο ξανά σε 9 η ώρα, πρώτα Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί. Μείνετε εσείς όμως στο Λίμπερο. Ακολουθούν οι εκπομπές σε επανάληψη με πρώτη και καλύτερη του Γιώργου του Ζαγόρα με την μεσημεριανή του εκπομπή, το πέναλτι. Αμέσως μετά όλες οι προηγούμενες εκπομπές. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ από μένα. Γεια σας.